Κατάλληλο για όλους. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά για αυτή την επέτειο του Όχι που θα γιορτάσουμε αύριο. Χρόνια πολλά βεβαίως στον Δημήτρη, την Δήμητρα, τον Μίμη και τη Μιμή που γιόρταζαν εχθές. Είναι μια μέρα εθνικής παλιγελεσίας. Είπαμε ένα όχι στον κατακτητή, ξεφορτωθήκαμε αυτόν τον κατοχικό ζυγό και όλα αυτά βεβαίως έγιναν με την αυταπάρνηση, με την αυτοθυσία πολλών ανθρώπων που κατάφεραν μέσα από τον αγώνα τους να βοηθήσουν να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη περίοδος Ελλάδος. Άμυνα λοιπόν μοναδική ενδεχομένως στις περιπτώσεις αυτές είναι η γνώση. Η γνώση η οποία πηγάζει από το παρελθόν, η γνώση και η παιδεία που πρέπει ένας λαός να έχει, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους εχθρούς που έρχονται από το εξωτερικό ή και τους εσωτερικούς εχθρούς. Αυτούς που προσπαθούν να καταστρέψουν την ιστορία του και αυτούς οι οποίοι χτυπάνε στα θεμέλια ενός λαού, προκειμένου να ξεχάσει τις ρίζες του και έτσι πλέον να γίνει βορρά σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την δική του γη, τον δικό του πολιτισμό, οτιδήποτε τέλος πάντων συνδέεται με ένα λαό. Το σημερινό θέμα όμως αφορά τη γνώση. Τη γνώση η οποία προέρχεται από το παρελθόν, συγκεκριμένα από την αρχαιότητα, από τους αρχαίους επιστήμονες και φιλοσόφους. Μια αρχαιότητα η οποία ήταν γεμάτη μυστικά, εκείνη που γέννησε τους Πυθαγόριους. Τη θεωρία του Πυθαγόρα, τον χρυσό αριθμό φι, θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και γιατί αυτοί οι αριθμοί έχουν σημασία για εμάς όλους εδώ πέρα, ακόμη και στη σημερινή εποχή. Μιλάμε για κάποια θέματα τα οποία μπορεί κανείς να βρει λύσεις στην σωματική του και ψυχική του υγεία, εκμεταλλευόμενος σωστά την θεραπεία που μπορεί να του προσφέρει η γεωμετρία, η ιερή γεωμετρία, καθώς επίσης και οι ναοί του παρελθόντος. Θέλω να τονίσω κάτι. Με αφορμή την σημερινή επέτειο, μάλλον την αυριανή επέτειο που θα γιορτάσουμε του Όχι, ο κ. Υπουργός Κωνσταντίνος Αλβανιτόπουλος μίλησε και στην ομιλία του ανέφερε χαρακτηριστικά κάποια πράγματα τα οποία θέλω να δούμε τώρα στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Λέει λοιπόν ο κ. Υπουργός. Έκανε μάλλον εκτενή αναφορά στα όσα γράφει το κηδείο στον επιτάφιο. Και λέει: πιστεύω ότι η σημερινή επέτειος και το έπος 40 σηματοδοτεί τον τρόπο, η αυταπάρνηση, ο πατριωτισμός, είναι οι αξίες που πρέπει να επανέβρουμε για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Όπως λέει στον επιτάφιο του κηδείου, το έβδεμον, το δε ελεύθερον, το εύψυχον, με υψηλό φρόνημα, με πατριωτισμό, με αυταπάρνηση, με κοινωνική αλληλεγγύη, μπορούμε να ξαναβρούμε τον δρόμο μας και θα το κάνουμε. Έχουμε την ιστορική ευθύνη να απαλλάξουμε τη νέα γενιά από τα λάθη, τα χρέη και τις ζουλίες του παρελθόντος για να μπορέσουν να ζήσουν σε μια πατρίδα ελεύθερη, σε μια πατρίδα ανεξάρτητη, σε μια πατρίδα ευμερούσα. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όλοι μας, ανεξαρτήτως πολιτικής ή ιδεολογικής προέλευσης, να θωρακίσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Να μην αφήσουμε την κρίση να επηρεάσει το δημόσιο αγαθό αυτό που λέγεται παιδεία και να ξαναστρέψουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά και τις νέες γενιές στα στοιχεία αυτά που έκαναν τον ελληνισμό να ακμάσει. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην ομιλία του κυρίου Υπουργού, διότι θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Σέβομαι απόλυτα τις θέσεις και νομίζω ότι αυτά που λέει έχουν πολύ μεγάλη βάση. Να ρωτήσω όμως τον κύριο Υπουργό, το βιβλίο της 6ης Δημοτικού, το οποίο πέρασε σε όλους τους μαθητές, ή τουλάχιστον επρόκειτο να βγει και να διδάξει ιστορία, τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το πανεπιστημιακό κατεστημένο. Οι μαθητές οι οποίοι δεν παρακολουθούν εξαιτίας των προβλημάτων των ακαδημαϊκών ή δεν έχουν βιβλία, που δεν έχουν παιδεία. Αυτά κύριε Υπουργέ, πώς θα ξεπεράσουμε. Πώς είπατε κυρία Τζάνη. Η γραμματική που έστειλε η κυρία Διαμαντοπούλου πριν φύγει. Όλα αυτά τα ζητήματα. Όλα αυτά τα ζητήματα θα τα δούμε. Και εκεί λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι ακριβώς κύριε Υπουργέ, στο θέμα το οποίο θίγεται και το σέβομαι και το αναγνωρίζω απόλυτα, είναι η παιδεία. Σε αυτήν λοιπόν πρέπει να δώσουμε μια βάση. Και η παιδεία να αποκτήσει γνώση ακόμη και από το παρελθόν. Πάμε όμως λοιπόν να δούμε το σημερινό μας θέμα με τους καλεσμένους που έχουμε εδώ κοντά μας. Δίπλα λοιπόν να καλησπερίσω την κυρία Μαρία Τζάνη. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για την πατρίδα. Να είστε καλά. Μου τονίσατε ότι ποτέ σε εκπομπές δεν έχουν πει ότι το πρώτο πτυχίο είναι σε κλασικές σπουδές. Ναι. Το κάνουμε λοιπόν αυτό απόψε. Να πούμε ότι είστε καθηγήτρια παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοφυσικό Περιβάλλον, Νευροεπιστήμες και Μάθηση.
και υπεύθυνη κατεύθυνση του μεταπτυχιακών σπουδών κοινωνιοβιολογία, νευροεπιστήμες και εκπαίδευση. Μάλιστα. Δίπλα ακριβώς καλησπερίζω τον κύριο Χαράλαμπο Σπυρίδη, καθηγητής τμήματος μουσικών σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, με ιδιαίτερες μελέτες και ενδιαφέροντα περί του Πυθαγόρα και των θεωριών. Μάλιστα. Ακριβώς παραδίπλα ο κύριος Γιώργος Τσακρινός, φυσικός διευθυντής του περιοδικού ΙΧΟΡ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Χρόνια πολλά. Και να καλησπέρισω επίσης τον κύριο Γιώργο Μπαλτογιάννη, τον αρχιτέκτονα της παρέας, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας. Μας έχει φέρει και ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, να το δείξουμε στον αέρα. Είναι Ιερή Αστρονομία. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο, Χθόνια και Ουράνια. Θα μιλήσουμε λίγα γι' αυτό. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, λίγο έτσι επιγραμματικά, αν μπορείτε να μας πείτε, κύριε Μπαλτογιάννη. Απλώς και μόνο ότι ο ουράνιος θόλος πλέον λειτουργεί και αυτός σύμφωνα με τη χθόνια και την ουράνια λογική. Ας πούμε. Τώρα, το χθόνιο και το ουράνιο το έχουμε πει σε μια άλλη εκπομπή. Στην θα κάνουμε μια σύνδεση με αυτό, ναι, για να το καταλάβουμε. Και θα πρέπει να αρχίσουμε πάλι από την αρχή να τα πούμε. Λοιπόν. Θα τα πούμε επί τροχάδι. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο το οποίο βλέπετε στην οθόνη ή να στέλνετε παρατηρήσεις, προτάσεις, οποιαδήποτε σχόλια στο email το οποίο βλέπετε στην οθόνη και από εκεί πέρα μπορούμε να επεξεργαστούμε και να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται όταν κανείς εξετάζει το θέμα της ιερής αρχιτεκτονικής. Οι αρχαίοι φαίνεται ότι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εκείνο που έπρεπε να φτιάξουν τους ναούς, έτσι ώστε αυτοί και να βγάζουν ευεξία στους πιστούς, αλλά πολύ δε περισσότερο να τιμούν και να μεταδίδουν, αν θέλετε, μία ενέργεια, όποια ενέργεια μπορεί να είναι αυτή, προς το Θείο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς γινόταν αυτό στο παρελθόν. Before the Greeks, mankind in all parts of the world understood that certain stones, you know, stones set up, you know, vertical stones, had an effect. They came into the presence of those stones, or they put their arms around the stones. The Greeks' special contribution here is in refining this and defining these. Όπως αντιλαμβάνεστε, προκύπτουν προβλήματα, αλλά αυτά μπορούμε να τα διορθώσουμε. Δεν πειράζει, είναι ο δαίμον, όπως λένε οι άλλοι, του τυπογραφείου, εδώ πέρα είναι ο δαίμον της τηλεόρασης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς γίνεται όταν η γεωπετρία είναι πανταχού παρούσα και να δούμε βεβαίως το βίντεο 3, το TIC 53, στον αγαπητό φίλο σκηνοθέτη τον Νίκο Τουλούτζη. What exactly is the meaning of geometry in our life? There's nothing which is not geometric. I mean, one of the great advances of modern physics is to discover that we have atoms. Every atom relates to every other atom in a purely geometric way. And when an atom is at its normal stillness, as it's called, it's a sphere, it's in spherical form. So I don't think there's anything that doesn't have geometry, but as one of the great Greek philosopher said, nature loves to hide. And these stones we have all around us have been cut into geometric forms to make into a temple. And that is, they've been cut from their original state. But every tiny crystal in these stones is geometric in nature. We're looking at each other. Your eye is perfect geometry. My eye is a perfect piece of geometry. The most perfect geometric shape is a sphere. And that's what Plato insisted the whole universe was. Now we have a theory about the universe having started from a point singularity. They call the Big Bang a point singularity. Well, there's no other shape it could be but like a firework display. It must be spherical. So the modern Big Bang theory confirms Plato's view that the whole universe. But he said it was smooth, which is very interesting. And that actually brings me to the geometry of a single pebble. I believe the Pythagoreans probably taught that what one had in one's hand could be considered to be a metaphor or a tactile metaphor for the whole
of the universe. And if we want the mystery of how we as an individual, we are different, everybody's different from each other, yet we all call ourselves human, so we have that connection. But the way in which we relate to the whole is through the senses to begin with, and then it goes into the intelligible world. Why do you think that the golden section is a secret of nature? The golden section is sometimes referred to also as the golden mean or the divine ratio or divine proportion. It was referred to as the cut in the time of Plato. Pronunciation you would know better, hey, tome, the cut. And the question is, if you take any magnitude or segment length, where is there a place that you can cut it so that the pieces that you end up with are in a relationship that is also the same as the relationship of one of those pieces to the whole? Now, if you cut it in half, you would have 1:1 would be the relationship of the two pieces, and then one of the pieces would be 1:2 in terms of the whole. There is one and only one unique place where you can cut it, divide it, such that the smaller segment is to the larger in the same relationship, same ratio, as the larger segment is to the whole. You thus naturally get, through a single segmentation, proportion immediately from a single cut. What you're implying is that geometry is omnipresent and it's surrounding us, it's right into us as well. The process that the human cell, our initial state when we are fertilized, is totally spherical, female egg. Male sperm comes in as a line, which is the first dimension, fertilize the egg. The egg then bifurcates, trifurcates. In fact, it goes through exactly the same process that one can do with putting these marbles together. Cells split one by one, and we go through as our first experiences as human being, as a cell, our first experiences are to be the Platonic figures. It's the most extraordinary thing. We go through a form, it's cubic, octahedron, icosahedron. We go through all these forms before we become Now what happens in this, the whole body is a harmonics. The navel cuts us at the golden ratio. If I take my finger, and it's really the bone structure, and now this is a golden caliper, if I measure the bone, not the flesh, but the bone of this segment right here, in the narrow part, I now flip it over, and I find that the next segment is in golden relationship to it. We then flip it over and take the narrow part, do the same thing, measure this, flip it over, and we find that the next piece is the sum of the previous two. So this is equal to those two added together. One of the things that nature likes to do is to take this, what is an incommensurable or irrational number, transform it into whole numbers, and that's where we get the Fibonacci series of numbers. So that if you count the leaves on a tree, you're never going to count an irrational number of them. There's going to be 1, 2, 3, 5, 8, whatever. There's going to be a whole number. And the thing about the Fibonacci numbers, which again, they simply go 1. Well, it starts really with 0. You get 0, 1. You add the two together, you get the next number. So 0 plus 1 is 1. 1 plus 1, 2. So they go 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Sequence. And then what you find is throughout nature, you will find, for example, in the head of a sunflower, 34 spirals going one direction, 55 going the other. There'll be Fibonacci's. 55 divided by 34 is a very close approximation to the golden ratio. And that's what nature's doing. We've found it at all scales. And even the quarks, they're now realizing the quarks, which make up the subatomic particles, are functions of the golden section.
If it's true that by looking to nature we find the simplicity of form, function, aesthetics as well, then this seems to be right at the center of nature's way of formation. And then by duplicating it, we're now finding that we can create the most effective and efficient aerodynamics, cars. We find that the... About buildings. Buildings and the beauty. See, the interesting thing about it is that what is wise and what is functional turns out to be beautiful as well. And that's why when we look, for example, at the Parthenon, the face of the Parthenon can fit into a gold, what's called a golden rectangle, so that if Unitier 1 is one side, then across you'll find the golden ratio relative to it. There's another very interesting thing with the Parthenon. The Parthenon also has a floor that's what's called the square root of 5. Rectangle. Square root of 5 is also used in the construction of the golden section if you do it mathematically. If you're thinking again of petals on the flower and the majority of flowers, you find that this point right here, just like the calipers I just showed you, that cuts it in the golden cut. So the whole line is to that segment in the same ratio or relationship as that is to that. Not only that, if you take this point right here, you find that this right here is in golden relationship to that. Nature is resonating to this beautiful form. Αυτά λοιπόν σε πρώτη τουλάχιστον φάση θα δούμε για την ιερή γεωμετρία. Και θέλω να ξεκινήσω από τους μαθηματικούς και τους φυσικούς παρέας, γιατί φαίνεται, κύριε Σπυρίδη, ότι η γεωμετρία είναι πανταχού παρούσα. Τη συναντάμε παντού. Αλλά προτού φτάσουμε στο να συζητήσουμε για την όλη γεωμετρία, θέλω να συζητήσουμε για τον χρυσό αριθμό φ. Αν μπορούμε να δώσουμε λίγο μια πρακτική, έτσι, έναν πρακτικό ορισμό, για να καταλάβει και ο κόσμος. Βέβαια το αποτύπωσαν εν μέρη οι ομιλητές, αλλά να μας πείτε και εσείς τη δική σας την πλευρά. Λίγο να πω για το όνομα γεωμετρία. Παρακαλώ. Το όνομα γεωμετρία δεν το συμπαθούσε καθόλου ο Πλάτων. Mm-hmm. Στην επινομίδα μας λέει ουδέν γελιοδέστερον όνομα της γεωμετρίας. Επειδή είχε αναπτύξει και εισαγάγει την στερεομετρία, επιθυμούσε να μετονομαστεί αυτή η επιστήμη των μαθηματικών από γεωμετρία σε επίπεδο μετρία. Πάντως στον καιρό μου τη δεκαετία του 60 που ήμουν στο σχολείο εγώ, διδασκόμεθα επίπεδο μετρία. Η σχολή του όμως είχε ένα έμβλημα. Η σχολή του είχε ένα έμβλημα. Αγεωμέτρητο συσίτο. Μα δεν θα κανένας να που πει. Δεν ξέρει γεωμετρία δεν περνάει εδώ μέσα. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς επίπεδόμετρος συσίτο. Mm-hmm. Λοιπόν... Και αυτό εδώ είναι μια πληροφορία που μας διασώζεται από τον 13ο-14ο αιώνα και μετά. Πράγματι λοιπόν λένε ότι υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτή η επιγραφή, και ήθελε να πει με λίγα λόγια ότι τα στοιχειώδη μαθηματικά έπρεπε κάποιος να τα γνωρίζει για να μπορέσει να φοιτήσει. Διότι εκείνο τον καιρό ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μάλιστα. Πάμε όμως δεν τώρα... Δεν θα συμφωνήσω με την κυρία Τζάνη, με το τι ήθελε να πει. Που λέτε εσείς τι ήθελε να πει. Κυρία Τζάνη. Εγώ αντιλαμβάνομαι από αυτό άλλο πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Επειδή θα ξεμακραίνουμε πολύ στην συζήτησή μας, παρακαλώ. Η χρυσή, λοιπόν, ο χρυσός αριθμός φ. Γιατί αυτό συναντάται παντού στη Γη και βάσει αυτού κινείται, αν θέλετε, όλη η αρμονία είτε της Γης είτε των πλασμάτων που κινούνται πάνω σε αυτήν ή ακόμη στο σύμπαν. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος εμφανίζεται σε κάποια γεωμετρικά σχήματα, όπως σε είναι κάποια το πεντα... ή σε όλα. Σε κάποια γεωμετρικά. Mm-hmm. Στο τετράγωνο δεν υπάρχει χρυσός αριθμός. Mm-hmm. Υπάρχει στο πεντάγωνο. Υπάρχει στο δεκάγωνο. Και λέγοντας χρυσόν αριθμό, εννοούμε το ρίζα 5 συν 1 δια 2. Και επειδή τον 5ο αιώνα σαν αρχιτέκτον της αρμονίας εθεωρήθη ο Φιδίας, τιμή Σένεκεν εδόθη το όνομα στον χρυσούν αριθμό το σύμβολο φ κεφαλαίων. Mm-hmm. Και το πεζόν φ εις τον αντίστροφον. Τυχαίο το όνομα το γράμμα φ.
1.618 και 0.618 αντιστοίχως. Άρα δηλαδή προκύπτει από το όνομα του Φιδία το Φι. Έτσι λέει. Σωστά. Μάλιστα. Εάν είχε κάποια άλλη σύμπτωση, αυτήν δεν τη γνωρίζω. Κατάλαβα. Κύριε Τσάκρινε, θέλω να μας βάλετε λιγάκι σε ένα διαφορετικό επίπεδο της κουβέντας. Γιατί ο χρυσός αριθμός συναντάται παντού, όπως λένε οι ομιλητές στη φύση, και βλέπουμε ότι αποτελεί την χρυσή τομή. Δηλαδή, εκεί ακριβώς που διχοτομούμε ή τριχοτομούμε αντίστοιχα ένα κομμάτι, ένα μαθηματικό, να το πω έτσι, μέγεθος, πρέπει να είναι η απόλυτη αρμονία μαζί με τα άλλα μεγέθη. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά τόσο για τον άνθρωπο, για τα πλάσματα, για τη γη? Αφού σας αρέσουν λοιπόν τα πρακτικά, πρώτα απ' όλα να πω ότι λέγεται ότι το 1906 αποφασίστηκε να ονομάζεται ο χρυσός αριθμός, να ονομάζεται Φ προς τιμή του Φιδίου. Είναι όμως από αυτά που λέμε που μπορεί να μπει στο πλαίσιο ότι θρυλείται. Ας πάρουμε λοιπόν τα πρακτικά. Έστω λοιπόν ότι έχουμε αυτό το ευθύγραμμο τμήμα. Αν μπορείτε να το δείχνετε καλύτερα στην κάμερα και όχι σε μένα. ΑΒ. Μάλιστα. Εάν τώρα, αντιστοίχως εδώ, πάμε και έστω ότι αυτό εδώ, προσέχτε, είναι 16 σαντιμέτρα, έστω λέμε, εντάξει, 180. Αν το διαιρέσουμε λοιπόν τώρα δια 10, παίρνω εδώ το 10, έστω ότι αυτό είναι 10, τότε αυτό εδώ πέρα μας βγάζει 1,6 180. Τώρα, η αναλογία. Όσο λοιπόν βρίσκουμε, αν διαιρέσουμε αυτό το ευθύγραμμο τμήμα με αυτό το ευθύγραμμο τμήμα, η ίδια αναλογία προκύπτει. Αν διαιρέσουμε και αυτό το ευθύγραμμο τμήμα με το μικρότερο ευθύγραμμο τμήμα. Ωραία, αυτό είναι κατανοητό. Νομίζω ότι το δείξαμε ούτως ή άλλως. Για να το καταλάβει ποια ο κόσμος. Είναι η σημασία του όμως, για να καταλάβουμε τι η σημασία του τώρα εδώ είναι τα πράγματα θέλουν προσοχή. Είπε προηγουμένως και πολύ σωστά ο αγαπητός κ. Σπυρίδης, έτσι δεν είναι? Ότι ας πούμε στο πεντάγωνο παρουσιάζεται, στο δεκάγωνο παρουσιάζεται, στο τετράγωνο δεν παρουσιάζεται. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να βλέπουμε σε ποιες σχέσεις και ανάλογα πόσο ανεβαίνει σε επίπεδα ποιοτικής σύνθεσης ένα κατασκεύασμα που θα παρουσιάζεται. Φαίνεται ότι όσο περισσότερο πλησιάζουμε στην ευμορφία, τόσο περισσότερο θα βλέπουμε περιπτώσεις του χρυσού αριθμού Φ. Μιλάτε για την ευμορφία ή για την αρμονία? Ομορφιά, ευμορφιά, η ομορφιά. Άρα δηλαδή και τα δύο είναι συνδεδεμένα απόλυτα μεταξύ τους. Ακριβώς. Δηλαδή πλησιάζοντας την ομορφιά, πλησιάζοντας την αρμονία, θα βλέπουμε όλο και περισσότερο το Φ. Αυτός ο αριθμός, ο χρυσός, το Φ, συναντάται παντού στη φύση καθώς και στα ανθρώπινα κατασκευάσματα, κύριε Μπαλτογέννη? Καταρχάς, έτσι όπως πάμε και συζητάμε, τους ναούς τους έχουμε περιόριση κατά πολύ. Γιατί το λέτε? Γιατί στην ουσία δεν χρησιμοποιούν μόνο το Φ, χρησιμοποιούν και άλλες αναλογίες. Μετά υπάρχουν τα σχήματα τα οποία λένε πολλά και διάφορα. Παραδείγματος χάρη, ένα παραλληλόγραμμο, ένα σχήμα που μπορεί να σου δώσει μια κατεύθυνση, ένα τετράγωνο που είναι πιο στατικό. Άρα λοιπόν, μετά υπάρχει αυτός ο ναός, γιατί περί των ναών συζητάγαμε, γιατί είναι κατευθυνόμενος και βλέπει προς μια κατεύθυνση και δεν βλέπει προς την άλλη. Έχει μια ορατότητα. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια οπτική εικόνα στα 50 χιλιόμετρα. Άρα στην ουσία υπάρχει κάποια λογική γιατί ο Παρθένωνας είναι και κατευθύνεται προς μια κατεύθυνση. Γιατί είναι αυτό, πείτε το όμως να το γνωρίζουμε. Καταρχάς, αυτός ο ναός στοιχίζει 200 πολεμικές τρίδες κατασκευή. Άρα λοιπόν στην ουσία, όποιος έχει 200 πολεμικές τρίδες, αυτομάτως είναι κυρίαρχος των θαλασσών. Άρα λοιπόν αυτός ο Περικλής θυσίασε αυτές τις 200 πολεμικές τρίδες για να κατασκευάσει ένα ναό. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί έκανε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό, είναι ένα σύμβολο? Ήταν γιατί, από μια φιλοδοξία απλά? Ναι, γιατί οπωσδήποτε... Όχι, ρωτάω. Ναι, αυτό θα σας πω εγώ. Γιατί στην ουσία η Αθήνα τότε είχε κάτω από την κυριαρχία της 400 πόλεις κράτη. 400 πόλεις κράτη δεν έχει ούτε Αμερική σήμερα. Αναλογικά συζητάμε, έτσι. Άρα, επειδή όλοι πληρώνανε κάποιο ποσοστό χρημάτων και δεν μπορούσαν να μην το πληρώσουν, που λέει εγώ θα σας φυλάξω από τον περσικό κίνδυνο, άρα στην ουσία θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι συνέβη. Ένας από αυτούς που πληρώνει το ποσό, το δικό του ποσό και τα λοιπά, όταν έβαινε στην Ακρόπολη, θα δει ότι κατευθύνεται προς τη Σαλαμίνα.
Στην ουσία αυτομάτως του έλεγε εγώ μπορώ να σε φυλάξω και να σου λύσω το πρόβλημά σου, γιατί κοίταξε εκεί πέρα στη Σαλαμίνα σου έχω λύσει το πρόβλημα. Άρα στην ουσία, παραδείγματος χάρη, δεν τα δίνουν τα χρήματά τους, τα δίνουν ή συμβολικά ή κάνουν μια πολιτική, γιατί και αυτή είναι πολιτική. Έδειχνε τη μεγαλειότητα δηλαδή της Αθήνας απέναντι στις πόλεις κράτη. Τη δυνατότητα της Αθήνας και τους έλεγε συμβολισμό, γιατί και το σύμβολο είναι και το γάλαμο της ελευθερίας στην Αμερική. Σύμβολο είναι και στοιχίζει γι' αυτό. Προφανώς. Εδώ όμως μετά έχουμε... υπάρχει και ο αριθμός. Παραδείγματος χάρη μπορεί να μην είναι σε αναλογία φύ, αλλά είναι σε αναλογία αριθμού. Είπαμε η εξάδα ή η οχτάδα, η εξάδα είναι αρμονία και η οχτάδα είναι κοσμική αρμονία. Αυτομάτως, παραδείγματος χάρη, έχουν πολλά πράγματα να μπορέσουν ένας να κατασκευάσει ένα ενό και να του δώσει μία λογική. Μείνετε σε αυτό, κυρία Τζάνη. Μην βιάζεστε, παρακαλώ. Όχι. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, δεν θα... Ο λόγος εσάς, μόλις γυρίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Λοιπόν, σήμερα συζητάμε, μάλλον απόψε συζητάμε για τον χρυσό αριθμό φύ, την Πυθαγόρια φιλοσοφία, καθώς επίσης και για την ιερή αρχιτεκτονική και ιερή γεωμετρία. Ο λόγος λοιπόν στην κυρία Τζάνη για να τοποθετηθείτε επί των προηγούμενων ερωτημάτων. Μάλιστα. Παρακαλώ, κυρία Τζάνη. Για το φύ. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω για το φύ, γιατί καλύφθηκα από τους προηγουμένους, είναι ότι το φύ δεν είναι μέσον. Το φύ είναι αναλογία. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Το δεύτερο είναι ότι οι Έλληνες δεν το εφήβρον, το ανακάλυψαν στη φύση. Και λέχθηκε και λέχθηκε σωστά ότι όσο πιο αποκτά ένα σχήμα ή μια μορφή ή ένας οργανισμός ευταξία και ευμορφία, τόσο περισσότερο έχει απαίτηση να δημιουργείται με βάση το φύ. Είναι ο αριθμός της αρμονίας. Πείτε μου που διαφωνείτε. Διαφωνώ με τον φίλτατο αρχιτέκτονα στο ότι η Αθήνα δεν είχε υπό την εξουσία της αυτές τις χώρες, γιατί δεν ήταν χώρες. Τις πόλεις κράτη. Είχανε, το τι είναι πόλεις κράτος είναι μια άλλη ιστορία. Μην μακρηγορήσουμε. Ναι, όχι, δεν θα μακρηγορήσω, γι' αυτό ναι. Και... Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι όταν τελείωσε η ιστορία με τους Πέρσες, με τις επιδρομές, έγινε κατανοητό, γιατί ήταν αλλεπάλληλες οι επιδρομές, ότι με το να τους νικούν αυτοί μαζεύανε στρατό και ξαναρχόντουσαν, γιατί είχαν την Ασία ατέλειωτη. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν να φτιάξουν μια αθηναϊκή συμμαχία, όπου κάποιες πόλεις, κάποιες περιοχές θα δίνανε ναύτες, άλλες θα δίνανε πλοία, άλλες που δεν θα θέλανε να δώσουν αυτό το πράγμα, θα δίνανε χρήματα για να μπορούν να λειτουργήσουν και να περιφρουρούνται τα παράλια. Αντίστοιχα μια συμβολή. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν τώρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Παρθενώνας να είναι το σύμβολο της εξουσιαστικής της αμέσου επιβολής της αμέσου δημοκρατίας. Αυτό είναι φαλκίδευση, παραχάραξη και κατασυκοφάντηση. Μια από αυτές τις φορές που λέει και ο Σικελιανός που πετάμε λάσπη στον ελληνισμό. Λοιπόν, αλλά τι ήταν, γιατί αυτός που το λέει αυτό ξεχνάει ότι... Υπήρχε ο προηγούμενος ναός που κατεστράφει από τον Ξέρξη, όπου οι Αθηναίοι και οι Έλληνες δεν πήραξαν ούτε ένα χαλικάκι. Όλο το εκατόμπεδο έμεινε εκεί, τα αφήσανε. Τα θεωρούσανε ως στοιχεία ιερά και τα αφήσανε εκεί. Λοιπόν, και φτιάξαν έναν ναό για να τιμήσουν, εν πάση περιπτώσει, τα νικητήρια... Στην άρα για θέμα τιμής. Ήταν... Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να ολοκληρώσουμε εδώ. Ένα μόνο λεπτό. Ακούστε με. Ένα μόνο λεπτό. Είναι πολύ ο χρόνος που πρέπει αυτή τη στιγμή να αναφερθείτε. Θα το είχα πει τόση ώρα που μου λέτε. Θα το είχα πει, πιστέψτε με. Ήταν μία πρόταση. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Τι να ολοκληρώσω τώρα. Θα χάσουμε τον χρόνο. Λοιπόν. Γιάννη, να πω μόνο ότι πρέπει να δούμε και τον προσανατολισμό, ότι ο Παρθενών
όπως και πολύ να είναι από Ανατολή προς Δύση. Δεν είναι συμπτωματικό λοιπόν ότι στην Ανατολή έχουμε τη γέννηση της Αθηνάς, αρχή μιας ζωής, της Αιάς Σοφίας, και στη Δύση έχουμε τη σύγκρουση ή τον ανταγωνισμό Αθηνάς με Ποσειδώνα. Τώρα σκεφτούμε ότι δυτικά πέφτει, ας πούμε, αν μπούμε και λίγο στο θρύλο, η Ατλαντίδα, που λεγόταν παλαιότερα Ποσειδονία, δεν αποκλείεται αυτό να έχει μια αντιστοιχία στους μύθους, που πίσω από τους μύθους εκρύβονται αυτό που έχουμε ξαναπεί σε άλλες εκπομπές, τα ιστορικά μυθολογούμενα. Άλλωστε, και επίσης να πούμε στους τηλεθεατάς ότι ο Παρθενώνας δεν είναι ένα, και αυτό ήθελα να πω για το Θεό, δεν είναι ένα τετράπλευρο οικοδόμημα. Ο Παρθενώνας είναι στην ουσία πυραμίδα, που δεν είναι πυραμίδα αλλά είναι κόνος, διότι δεν έχει κανένα ευθύγραμμο τμήμα επάνω του. Παρακαλώ να διαβάσουν τον Ορλάντο και τον καθηγητή μου τον Μαρινάτο, καθώς επίσης και το βιβλίο Ακρόπολης του Μιλιάδη, του Εφόρου Αρχαιοτήτων του Παλαιού, που έχει όλα αυτά τα πράγματα. Και να πω ότι αυτή η χάρη που έχει το οικοδόμημα, που ενώ δίνει τη δυνατότητα ενός στέρεου κατασκευάσματος, που πατάει στέρεα στη γη και ταυτόχρονα διαχέεται, σας δίνει αυτή την αίσθηση, αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι είναι κατασκευασμένο με τη χρυσή τομή. Μάλιστα. Που αποδεικνύεται από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, και μας το δίδασκε αυτό και ο Μαρινάτος, ότι υπήρχε μία τροποποίηση, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, ίσως οι αρχιτέκτονες θα λέγαν, στο μεταξόνιο, δηλαδή η αναλογία ακολουθούσε την διαφορά της ακτίνας, δηλαδή του κέντρου δύο, είναι αρχιτεκτονικά πράγματα, δεν τα ξέρω. Λοιπόν, αντί λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά και να πούμε Τζάνη, γι' αυτό, εμείς καθόμαστε και λέμε εάν ήταν αυτό. Και να σας πω και κάτι, όταν με το Πελοποννησιακό πόλεμο που προκλήθηκε ακριβώς για να διαλυθεί η συμμαχία αυτή, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν η υποδούλωση της Ελλάδος, προσέξτε με, στους Πέρσες μέσω υπαγωγής της Ελλάδος σε προτεκτοράτο με την Ανταλκίδιο Ειρήνη. Λοιπόν, πράγμα το οποίο ακύρωσε η αυτή του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου μετέπειτα. Κυρία Τζάνη, λοιπόν, όταν κυρία δεν Τζάνη, γνωρίζομαι κυρία την Τζάνη, ιστορία, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ασελγούμε στην ιστορία της Ελλάδος. Κανείς δεν έχει πρόθεση να κάνει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον νομίζω από τους παρευρισκόμενους. Λοιπόν, επειδή το θέμα μας όμως είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Μισό λεπτάκι, Σπυρίδη. Το θέμα μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Είστε μια κινητική κυκλοπαίδεια. Χαίρομαι που σας ακούω. Απλά ο χρόνος είναι περιορισμένος. Κύριε Σπυρίδη, ένα θέμα, ένα ζήτημα, μάλλον και ένα σχόλιο που θέλετε να κάνετε, παρακαλώ, περί του χρυσού αριθμού. Να πω κάτι για την λέξη αναλογία που είπε, λόγο που είπε η κυρία Τζάνη. Ο λόγος ήτο σπουδαία έννοια, ιδιαίτερος για τους Πυθαγορείους. Υπήρχε η ρίση εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι προς την συμμετρία και συμμετρία είναι ο λόγος. Άσχετα αν ο Ιωάννης τη λέξη συμμετρία την αντικατέστησε με άλλη λέξη και έχει δίκιο που είπε εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος. Διότι ο Θεός είναι το υπερσυμμετρικό σύστημα και αν δεχόμεθα μόνο τρισδιάστατο κόσμο, σφαίρα κατά την βαμό την θυγατέρα του Πυθαγόρου. Για τον χρυσούν αριθμό, ο χρυσούς αριθμός οπουδήποτε εφαρμοστεί δίδει και μεταφέρει την σχέση του στα σώματα ή στα σχήματα. Δηλαδή, έτσι όπως έδειχνε το χαρτί, το κομμάτι χαρτί ο κύριος Τσαγκρινός, εφαρμόζοντας τις πλευρές των λόγων του χρυσού αριθμού, αμέσως έχουμε το χρυσούν ορθογώνιον. Υπάρχει το χρυσούν ορθογώνιον τρίγωνον, υπάρχει η χρυσή έλλειψη, η χρυσή υπερβολή, δηλαδή είναι η χρυσή γωνία. Χωρίστε την περιφέρεια ενός κύκλου σε δύο τόξα που μεταξύ τους ο λόγος να είναι φι, τότε αυτομάτως έχουμε την χρυσή γωνία. Όσον αφορά στην ομορφιά, πράγματι έχει διαπιστωθεί από τα κλαδιά των φυτών, έτσι που φυτρώνουν τα υπόλοιπα κλαδιά, στις κουκουνάρες, στους καρπούς δηλαδή, των πεύκων
τα λέπια αυτά. Οι σπήρες του διαστήματος, όλα τα οκέλυφα του ωκεανού και της ξηράς. Όλα αυτά έχουν αναλογία του χρυσού αριθμού. Ας ακούσουμε τον κύριο Σπύρη Δήμο, σας παρακαλώ. Ναι. Για τους σπόρους στη Μαργαρίτα, για τους σπυροειδείς γαλαξίες. Ίσως σε συστήματα δυναμικά που ισχύει η σχέση, σε αυτή η αναλογία του χρυσού αριθμού, να επέρχεται μια δυναμική ισορροπία και να ανταποκρίνονται τα σχήματα αυτά προς τη σχέση του χρυσού αριθμού. Μάλιστα. Θέλω, μια και θίξατε το θέμα αυτό, τόσο για την ομορφιά όσο και το πού παρεμβαίνει ο χρυσός αριθμός στη φύση, να προχωρήσουμε να δούμε ένα ακόμη βίντεο το οποίο αφορά την διατάραξη του κανόνα της χρυσής τομής και ποιες ακριβώς είναι οι συνέπειες αυτής. Πάμε. What happens though if the golden section is actually disturbed and someone decides for whatever reason, whether this is a virus, a disease, affects the golden section? You raise a very interesting point here, because the thing about nature, first of all, is that the viruses, the most difficult viruses, HIV virus, turns out to be a icosahedron. The 20-sided figure, as Heraclitus said, the way up and the way down are one and the same. The very things that lead to creation, that lead to form, beauty, also in the destructive process, you also find the same relationship involved. If you look at nuclear detonations, you find that the process of the nuclear explosion goes through the same geometric sequence. If you take a strand of DNA, you'll find that it's 34 nanometers by 21 nanometers. You have your Fibonacci numbers, and so you have an approximation of the golden ratio. If people begin to distort, as you were saying, the golden ratio, what they find is, let's say they're doing artwork, and they're not using the golden ratio. They find that people are not as attracted, that there's not the beauty, there's something about it. When people disturb the balance of the system, they go out of synchrony, and that's where illness occurs. If one can go back into a state of harmony and balance, health returns. Do you actually believe that during the mysteries and the process for the uninitiated, there would be something to lead them to the golden section? The reports that you will get from those who go through profound mystical states of consciousness, whether it's the samadhi of yoga or satori of the Zen Buddhist, it doesn't matter. We find that they begin to visualize and see geometric patterns. And those geometric patterns that are discovered inwardly are mimicked outwardly in the cacti, the pine cones. Pine cone, this is something that can be applied and worked with and can assist us, again, going back to the health state that you were talking about and harmonious life. Λοιπόν, φαίνεται ότι οι συνέπειες του να διαταρρέσει κανείς τη χρυσή τομή, τον αριθμό φ, το 1,61, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, είναι πολύ σημαντικές για τον άνθρωπο, είτε για το πλάσμα εκείνο ή τον έμβιο οργανισμό, ο οποίος θα δεχτεί ακριβώς το πλήγμα από αυτό. Θέλω να ρωτήσω σας, κύριε Τσάκερνε, γιατί βλέπουμε ότι η διατάραξη μπορεί να έχει να κάνει βεβαίως με αυτό που λέμε το άσχημο, το αλφα-στερητικό, αλλά πολύ περισσότερο μπορεί να αποτελεί μια παραφωνία της φύσης και να δημιουργείται επίσης βάσει αυτού ο ιός, παράδειγμα το AIDS ή κάποια άλλη ασθένεια. Ξέρετε, γιατί το βλέπουμε αυτό, γιατί γίνεται αυτός ο σχετισμός? Πρώτα απ' όλα, αφού πω, μια που μιλάτε, το έχετε βάλει το θέμα, το φέρατε και στο θέμα τώρα στα ιατρικά, να πω ότι έχει γίνει μια καταπληκτική εργασία από τον καθηγητή τον κύριο Τεσέρη, όπου βλέπει στη δομή του, της αρχιτεκτονική δομή του Παρθενώνος, αντιστοιχίες με τη σπονδυλική στήλη του ανθρώπου. Ίσως σε κάποια στιγμή αξίζει να το έχετε υπόψη σε αυτό το καθηγητή. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Βλέπουμε το μανιτάρι της πυρηνικής βόμβας. Όντως, μας θυμίζει μανιτάρι. Συνεπώς, έχει τη συμμετρία του.
για τη φύση, για το ίδιο το μανιτάρι, μπορεί να μην νιώθει εντός εκατοντάδων εισαγωγικών. Να μην αναγνωρίζει το σχήμα του. Το ίδιο, η ίδια η έκρηξη, να μην νιώθει ότι κάνει κάτι καταστροφικό. Η καταστροφή ή μη καταστροφή είναι κριτήριο ανθρώπινο. Δηλαδή, ο ιός του AIDS για τον ίδιο τον ιό είναι μια χαρά. Αν υποθέσουμε για τον ίδιο τον ιό. Ναι, ότι ανεξάρτητα, δεν εξετάζουμε τώρα αν ο ιός το καταλαβαίνει ή όχι. Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτές τις έννοιες, όπως είναι η έννοια του χρυσού αριθμού φύ, πρέπει να φύγουμε πέρα από το καλό και το κακό. Πρέπει να φτάσουμε στην ουσία των μαθηματικών, όπου τα μαθηματικά είναι ιδέες που θα έλεγε ο Πλάτωνας, έννοιες, ιδέες, οι οποίες συμβαίνουν να αντιστοιχούν, όταν πλέον αρχίζουν και έχουν αντιστοιχεία μέσα στη φύση, με ένα τέτοιο τρόπο όπου να εκφράζουν και μαθηματικές σχέσεις. Αυτή ήταν και η ομορφιά του Πλάτωνος. Έτσι λοιπόν, αν το δούμε έτσι, πρέπει αναγκαστικά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι το άσχημο που είπατε είναι κυρίαρχα χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω τώρα συγκεκριμένα, γιατί το έχω ψάξει για τον ιό του AIDS, αλλά κυρίαρχο χαρακτηριστικό στις ασθένειες, ας πούμε στους όγκους, στους καρκινικούς, είναι μια άτακτη ανάπτυξη. Η αταξία. Δεν έχει καμία σχέση με ευμορφία. Αυτό ακριβώς θέλω να το φέρω σε αντιπαράθεση με το DNA, τον γενετικό κώδικα, που βλέπουμε ότι υπάρχει υπομορφή σπήρασης, τουλάχιστον έτσι έχει αποτυπωθεί, έχει αποδοθεί η εικόνα του. Εκεί ακριβώς, όπως είπατε, υπάρχει μία τάξη, υπάρχουν τα ζεύγη, βλέπουμε ότι αυτό εξελίσσεται πολύ όμορφα και αρμονικά, σε αντίθεση με το DNA του ιού, μιας ασθένειας. Εκεί ακριβώς υπάρχει διαφοροποίηση. Το βλέπουμε εμείς έτσι ή όντως στη φύση τα πράγματα που δεν τηρούν αυτή την αναλογία τελικά είναι αυτά που μας βλάπτουν? Προφανώς ένα απολύτως εναρμόνιο, μια οντότητα που τα μέρη είναι εναρμόνια προς το όλον, όπως θα έλεγε και ο Πλάτωνας, ότι το, ο μέγιστος βαθμός εφταξίας της σύνδεσης των μερών προς το όλον, αυτή είναι η αρμονία. Αν λοιπόν σε αυτό το εύμορφο, το αρμονικό σχήμα παρέμβει κάτι που δημιουργήσει αταξία, ένα εντροπικό σύστημα, τότε προφανώς αυτή η αταξία θα δημιουργήσει καταστροφή σε αυτή την οντότητα, την αρμονική οντότητα. Έτσι λοιπόν έχουμε και την περίπτωση αυτή που αρχίζουν και αυξάνονται όγκοι εκεί που δεν τους παίρνουν, που δεν θα έπρεπε να είναι. Στους εγκεφάλους, στα πνευμόνια, και αυτό είναι άσχημο. Άσχημο, δεν έχει σχήμα. Το άλλο το στερετικό που είπαμε, όχι το άσχημο. Αυτό, είναι αυτό το λεπτό, το είπες και εσύ, είναι πολύ καλό. Δηλαδή έχει μια αταξία στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Δεν είναι απαραίτητο το όμορφο να είναι αποκλειστικά συνδεδεμένο με τον αριθμό φύ. Ακριβώς. Μπορεί να μην δει δηλαδή την αναλογία αυτή, λέτε. Μια σφαίρα είναι πανέμορφη. Πανέμορφη, μπράβο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό φύ. Εάν τη βάλει μέσα τη τώρα ένα πενταγωνικό 12 ευρώ, αυτό το πέμπτο σώμα, το οποίο μας έχει κατασκευάσει, ας πούμε, και για το οποίο μιλεί ο Πλάτων, την πεμπτουσία που λέμε, κατά τον Αριστοτέλη, τότε αμέσως αυτό καθεαυτό το πενταγωνικό δωδεκάεδρο έχει τον αριθμό φ μέσα του. Μόνο και μόνο επειδή έχει αυτά τα πεντάγωνα στις πλευρές. Το περιλαμβάνει δηλαδή. Το περιλαμβάνει, ναι. Έτσι, πολύ συμφωνώ. Πολύ καλή παρατήρηση. Πάρα πολύ καλή παρατήρηση. Θέλω να πούμε λιγάκι πάνω σε αυτό. Πώς δημιουργούνται οι σπήρες, μια και μιλάμε για τον Μιλάτε κύκλο. Για την σπήρα του γενετικού κώδικα? Όχι, για τις σπήρες που η αναλογία τους είναι το φύ. Ναι. Από τα νεφελώματα, από τα ουράνια σώματα, από τα οκελήφη των θαλασσών, της αυτής και τα λοιπά. Λοιπόν, αν σε αυτό το 1 συν ρίζα του 5 και όλο αυτό δια 2 ίσον φ, κάνετε κατασκευή, εκεί θα έχετε ουσιαστικά θα κάνετε ένα τέλειο πεντάγωνο. Ναι. Λοιπόν, υψώσετε τώρα τα τετράγωνα και πάρτε και ενώσετε τις κορυφές. Ναι. Εκεί λοιπόν θα σχηματίσετε ακριβώς αυτές τις πύρες. Και η απόστασή τους θα είναι η αναλογία. Τι θέλω να πω με αυτό? Την ώρα που χρησιμοποιούν οι Έλληνες το χρυσό αριθμό για τις κατασκευές τους, την ίδια στιγμή έχουν τον κύκλο. Δεν έχουν και τον χρόνο, τον αντιλαμβάνονται ως κύκλο. Και το θέατρο είναι κύκλος.
Και η ζωή τους και η εκκλησία του Δήμου είναι κύκλος. Και ο νόμος είναι κύκλος. Γιατί? Γιατί όλα τα άλλα είναι, πώς τα λέμε αυτά, διατάξεις και εγκύκλοι ή κανόνες. Οι Έλληνες έχουν νόμο. Δεν έχουν τέτοια πράγματα, διατάξεις και κανόνες. Πάντως σήμερα νόμους έχουν και... να τους τηρούμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το τι σημασία δίνουμε στις λένειες σήμερα είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Πολύβιος, μια και μιλήσαμε για τον Υπουργό, του στέλνω ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας. Γράφει ο Πολύβιος, στους χαλεπούς καιρούς, κατά κύριο λόγο, πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στη γλώσσα. Αν κάτσει να το φιλοσοφήσει τι σημαίνει αυτό και με όλα αυτά τα πράγματα που θα κάνετε μια εκπομπή και για τη γραμματική, για τα περιεχόμενα, να το δούμε. Θέλω λοιπόν να πω, για να καταλήξω πάνω σε αυτό το σχόλιο, ότι την αναλογία της χρυσής τομής την βρίσκουμε όχι μόνο στα σχήματα, τη βρίσκουμε στις δράσεις, τη βρίσκουμε στις σκέψεις, τη βρίσκουμε στα συναισθήματα, τη βρίσκουμε στις δραστηριότητες. Η χρυσή τομή είναι αυτό που, από το οποίο σύγκειται ο κόσμος. Μιας και το αναφέρετε και χαίρομαι που το κάνετε αυτό το σχόλιο, θέλω να ρωτήσω, γιατί είπαμε πώς μπορεί κανείς να αξιοποιήσει την γεωμετρία και την χρυσή τομή, ώστε πρώτον να ξεπεράσει τυχόν ασθένειες ή αυτές έχουν να κάνουν με το σωματικό ή με το ψυχικό του ποιόν. Μπορείτε να απαντήσετε το ερώτημα αυτό. Ναι. Υπάρχει τρόπος πρακτικός που μπορεί κανείς να το εφαρμόσει? Κοιτάξτε, στην ουσία η χρυσή τομή, από ό,τι μου έλεγε ο Θόδωρος Ομπόλης, ο μαθηματικός μας που έχουμε και που ήταν... Λοιπόν, στην ουσία μου λέει, είναι η σχέση που έχει ένα κομμάτι ενός όλου, είτε αυτό είναι ένα φαινόμενο, είτε είναι ένα συνέστημα, είτε είναι ένα σχήμα, είτε είναι μια κατασκευή, είτε είναι ένας οργανισμός. Λοιπόν, με τα μέρη του. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να προσδιορίζεται από τη φύση και τον τρόπο του υπάρχειν αυτού του πράγματος ή της δυναμικής του. Προσπαθώ να σας είναι δηλαδή η στιγμή που από το καθαρότερο επινόημα της ανθρωπίνης διανοίας, που είναι τα μαθηματικά, περνάμε στη φιλοσοφία αυτού του πράγματος, και που είναι βέβαια και η πράξη που κάνουμε για να γνωρίζουμε. Είναι η μόνη πήγη να γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε γνωστικές πληροφορίες. Που σημαίνει με αυτό ότι όταν γυρνάει και ο Ντοσογεύση και λέει, η ομορφιά, το κάλος σώζει πάντα τον κόσμο και μόνον αυτό θα το σώζει. Τι εννοεί? Δεν εννοεί ένα ωραίο κορμί, ένα ωραίο κτίριο. Εννοεί η ομορφιά στο σχήμα, δηλαδή στη μορφή, στις σκέψεις, στις προθέσεις και στις πράξεις. Και μόνον αν το δείτε έτσι, το βλέπετε όπως πρέπει να το δείτε. Πάντως το ερώτημα, εγώ εξακολουθώ το ερώτημα να το έχω αναπάντητο. Το ερώτημα είναι, εδώ πέρα θα σας έλεγαν οι μαθηματικοί ότι όταν έχουν εξισώσεις που λένε και τα λοιπά, ξέρουν ότι σωστή είναι η πιο όμορφη. Να μας πει ο κύριος Σπυρίδης, μια σωστή μαθηματικός. Σωστή είναι η πιο όμορφη, και παρακαλώ, αν κάποιος μαθηματικός από τους συναδέλφους μας παρακολουθεί, να πάρει να το επιβεβαιώσει. Το άκουσα σε συνέδριο αυτό. Είναι, ναι, αλλά δεν είναι μαθηματικός. Πώς είναι μαθηματικός? Μαθηματικός. Εγώ είμαι φυσικός. Φυσικός. Εγώ μιλώ, το άκουσα σε συνέδριο να το λένε μαθηματικοί. Εγώ θα ήθελα πολύ να σας δηλώσω εδώ ότι είμαι συναπαρμένος από την ευγλωτία της κυρίας Τζάνη. Δεν η είναι μόνη ένστασή μου είναι πώς μπορώ να μετρήσω το συνέστημα για να το διαιρέσω και να διαπιστώσω ότι είναι 1,618 και να πω ότι η σχέση... Πάμε στα πρακτικά λοιπόν. Με καταλάβατε. Δεν σας χρειάζεται. Οπότε, από τη στιγμή κατά την οποία σαν φυσικός δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι... Δεν σας χρειάζεται να το μετρήσετε για να το διαιρέσετε. Ξέρετε να πολύ ακούσω, καλά κυρία, τι εννοώ. Τζάνη, κυρία Τζάνη. Αυτά είναι σοφιστίες. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Γιατί όλοι δηλαδή, οι προσκεκλημένοι σας ακούνε πολύ... Με γιατί δηλαδή... Σας ακούνε πολύ ευγένεια. Κύριε Σπυρίδη, θέλω γιατί να ολοκληρώσω. Γιατί δηλαδή ο λόγος δύο συναισθημάτων σώνει και καλά να είναι φ και να μην είναι π. 3 και 14. Να μην είναι ε. 2,73. Με καταλαβαίνετε. Εκεί είναι η ένσταση μου. Κατά τα άλλα, μπορώ να διαιρέσω συναισθήματα νοητικώς, να τα πολλαπλασιάσω, να τα κάνω ό,τι θέλω.
Μπορώ να του απαντήσω εδώ. Όχι, θέλω πρακτικά να δώσω λιγάκι, να του απαντήσω. Λιγάκι στον κύριο Μπαλτογιάννη. Γιατί μου λέει μετράω. Κύριε Τζάνη, να του πω πώς γίνεται και τι εννοώ. Λοιπόν, κύριε Μπαλτογιάννη, προφανώς είδαμε ότι όντως επηρεάζει η απουσία ή η αναταραχή, η διατάραξη μάλλον του αριθμού του ΦΥ την ανθρώπινη, αν θέλετε, οντότητα και όχι μόνο τους έμεσους οργανισμούς. Υπάρχει τρόπος. Με συγχωρείτε. Υπάρχει τρόπος μέσα από την αρχιτεκτονική, την ιερή αρχιτεκτονική, κανείς να μπορέσει να βρει γιατριά στο ψυχικό του ή στο σωματικό του πρόβλημα. Με βάση τους ναούς. Είχαμε τα Ασκληπία, είχαμε χώρους που πήγαινε. Πάση περιπτώσει, είναι μια έρευνα που κάνουν κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν έχω κάνει αυτή την έρευνα και απλώς ασχολούμαι με την αρχιτεκτονική όπως τη χρησιμοποιούμε και από αυτό που αναλύουμε και τα λοιπά. Έτσι. Οπότε δεν μπορώ να μπω σε έναν τομέα που τελικά υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή. Ξέρουμε όμως, γνωρίζουμε όμως ότι ο ναός αποτελεί ένα είδος εκπομπής, μιας υποτιθέμενης συνέργειας, η οποία στην προηγούμενη εκπομπή ο κ. Παπαμαρινόπουλος μας είχε πει πως μετράται και μάλιστα με συγκεκριμένα μηχανήματα τα οποία αποδεικνύουν στατιστικές. Ωραία, υπάρχουν ακριβώς. Κάνουν αυτή την εργασία. Έτσι. Εγώ σαν αρχιτέκτονας, εκείνο που είναι άλλα πράγματα που βλέπω, όπως αυτά που είπα και τα λοιπά, έτσι. Δεν μπορείτε λοιπόν να απαντήσετε το ερώτημα. Δεν μπορώ, δεν έχω στοιχεία για να μπορέσω να απαντήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Καλώς. Τότε θα περάσουμε στο θέμα αυτό αμέσως μετά, αφού περάσουμε πρώτα σε κάποιες διαφημίσεις. Πίσω λοιπόν εδώ στο στούντιο συζητάμε για το θέμα το οποίο αφορά στην ιερή γεωμετρία και στον αριθμό φι, τον χρυσό αριθμό φι. Είχαμε μια διαφωνία εδώ πέρα, όχι εγώ με την κυρία Τζάνη, αλλά σε αυτό το οποίο υπόθηκε μεταξύ του κυρίου Σπυρίδη, του φυσικού της παρέας και της κυρία Τζάνη, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μέτρησης του συναισθήματος και της εφαρμογής της χρυσής τομής. Η κυρία λοιπόν Τζάνη θέλει να κάνει ένα σχόλιο, σας παρακαλώ όμως πολύ σύντομα, για το πώς μπορεί λοιπόν να μετρηθεί. Έχετε ένα πάθος, οποιοδήποτε. Αυτό μπορεί να είναι θυμός, μυς, οτιδήποτε. Ναι. Οτιδήποτε. Εάν λοιπόν βάλετε στην πρέπουσα αναλογία αυτά που σας παρέχει η νόηση και το συναίσθημα, η εμπειρία και οτιδήποτε άλλο, τότε, εάν αυτό η αναλογία είναι η σωστή, να ξέρετε ότι θα ξεπεράσετε και θα είστε και υγιείς, θα έχετε ευρυθμία. Αν όχι, τότε θα αρρωστήσετε ή αν θέλετε, θα έχετε μία ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή παρενέργεια. Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά, σε όλα τα πράγματα υπάρχει αυτή η αναλογία. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω αυτή τη στιγμή, κύριε Μπαλτογιάννη, να μου πείτε το εξής. Οι ναοί έχουν τοποθετηθεί, έχουν φτιαχτεί σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ναι. Αυτές οι τοποθεσίες επιλέχθηκαν τυχαία? Από ό,τι φαίνεται δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Και τα μοναστήρια δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή, βασικώς, υποθέτονται ότι υπάρχουν ενεργειακά πεδία που τελικά τους ευνοούν. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει μετρήσεις και έχουν δει ότι όντως λειτουργεί το σύστημα αυτό. Mm-hmm. Εκεί όμως που θέλω να καταλήξω είναι στο εξής. Μισό λεπτά, κύριε Σπύρη, παρακαλώ. Οι ναοί συγκεκριμένοι εκπέμπουν όπως έχει επιβεβαιωθεί λοιπόν μια ενέργεια και λειτουργούσαν προς όφελος τουλάχιστον των παρευρισκόμενων, των πιστών, των προσκυνητών. Σήμερα τέτοια σημεία μπορούμε να εντοπίσουμε, τα οποία μπορεί να μην έχουν ναούς, μπορεί να έχουν δέντρα, μπορεί να έχουν φύση, μπορεί να έχουν ακόμη και μπετό. Ένας από τα σημεία αυτά μπορεί να είναι και βωμός, κύριε Τσαγκαρίνε. Ναι, φυσικά, ο βωμός του Ελέσχου. Έχουμε κάνει σχετική έρευνα για το θέμα αυτό. Και να είναι καλά ο κύριος Παπαμαρινόπουλος, που σε μια δίκη που έγινε πρόσφατα για το βωμό του Ελέους, απέδειξε ότι όχι μόνο ο βωμός του Ελέους εκεί, αλλά και άλλα αρχαία μνημεία που επίσης έχουν τη δυναμική τους και την ενέργεια την ιδιαίτερη, κινδυνεύουν κυριολεκτικά από τις γραμμές του τρένου που περνάει
ανάμεσα από τα αρχαία μας μνημεία, λες και θα. Το αντίστοιχο σαν να πέρναγε τρένο από την Παναγία των Παρισίων. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Παπαμαρινόπουλος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στο δικαστήριο ήταν καταπέλτης. Mm-hmm. Θα δούμε την εξέλιξη που θα υπάρχει στο θέμα αυτό. Πιστεύω σχετικά. Λοιπόν ότι όντως ο βωμός του Ελέους είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Το άλλο είναι το Ηρέον που είπε πριν και ο κύριος Πυρδάκης. Πάλι η εργασία του κύριου Παπαμαρινόπουλου. Απλά αυτό στο οποίο θέλω να εστιάσουμε είναι υπάρχουν σήμερα τέτοιες τοποθεσίες οι οποίες μπορεί να μην έχουν ένα συγκεκριμένο ναό πάνω. Τις έχουν ταπώσει, ρε Γιάννη, τις έχουν ταπώσει όπως ταπώσαν τον Έλεο. Έχουν ταπώσει πολλά σημεία. Αυτό μπορεί να συμβαίνει στον ελληνικό τουλάχιστον γεωγραφικό χώρο. Έξω από τον ελληνικό χώρο όμως σίγουρα θα υπάρχουν και αντίστοιχες περιοχές. Εκεί του σέβονται. Πας στην Ιμς που είναι μια γαλλική πόλη από την νότια Γαλλία που οι Έλληνες πρόγονοι είχαν φτάσει και βλέπεις τον Ιμς σημαίνει η Νέμεσης. Το ναό λοιπόν της Νεμέσος όπως ήταν 2.000 χρόνια πριν. Ακριβώς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. 2.300 για την ακρίβεια. Ήταν ελληνορωμαϊκή περίοδος. Θέλω λοιπόν να πω ότι. Φυσικά και προσέχουν τα έθνη τα οποία, τα έθνη κράτη ή οι λαοί οι οποίοι σέβονται το παρελθόν τους. Εδώ πέρα φαίνεται ότι έχουμε πολιτικούς οι οποίοι αφιβάλλουν είναι Έλληνες. Οι χριστιανικοί ναοί γίνανε πάνω οι περισσότεροι σε παλαιούς ναούς και αρχαιοελληνικούς. Βεβαιότατα και χρησιμοποίησαν. Βέβαια. Αυτό είναι και αυτό δεν ήταν πας. Τυχαίο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτό έχει και μια διπλή ανάγνωση. Κύριε, οι ναοί χριστιανικοί, ας το πάρουμε αλλιώς, εάν είχαν πρόθεση οι χριστιανοί να καταστρέψουν έναν αρχαίο ναό, τον κατέστρεψαν. Δεν ήταν μόνο η καταστροφή του ναού. Χτίστηκαν ναοί επί του ιδίου χώρου. Για να χτιστούν επί του ιδίου χώρου, κάτι έχει αυτός ο χώρος. Έτσι. Σήμερα. Ή βόλευε απλά η τοποθεσία. Όχι. Δεν είναι θέμα τοποθεσίας. Κάτι έχει ο χώρος. Σήμερα που διαθέτουμε μηχανήματα και δυνάμεθα να μετρήσουμε συγκεκριμένα πεδία, όπως είπατε για τον κύριο Παπαμαρινόπουλο, θα αποκαλυφθούν πράγματα. Είμαστε ακόμη στο Α. Μέχρι το Ω έχουμε δρόμο. Άρα. Επανεφευρίσκουμε να πούμε την χαμένη γνώση. Βέβαια, αυτό είναι μάλιστα. Σίγουρο. Το βαβαρικό της Βαβαρίας στο Πολυτεχνείο έχει εδώ και δεκαετίες κάνει μετρήσεις στους δελφούς. Βέβαια. Και είναι στην. Εμένα μου τα έχει δείξει ο πρώην δήμαρχος ο Καλτσής. Λοιπόν, δραματικά ενεργειακά πεδία στους χώρους του. Μήπως τι λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Κοσμά Μαρκάτο. Είναι μαθηματικός, είναι ο συνεχιστής του έργου του Άιμνηστου Μανιά. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Μαρκάτο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία που έχουμε. Θέλω να μας βοηθήσετε λιγάκι με τις γνώσεις σας όσον αφορά τα ιερά, τις τοποθεσίες όπου έχουν φτιαχτεί αυτά και να μας πείτε κατά πόσο ή όχι. Οι τοποθεσίες αυτές ήταν τυχαίες και αν δεν ήταν τυχαίες, γιατί επιλέχθηκαν. Τι μαθαίνουμε δηλαδή από αυτό το πράγμα. Καταρχήν πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση. Παρακαλώ. Στη λέξη τριγωνισμός. Δεν είναι σωστός ο όρος τριγωνισμός. Ναι. Διότι δεν πρόκειται περί τριγωνισμού, παρά περί ομοκέντρου ναοθεσίας ή ιεροθεσίας. Ομοκέντρου, το κέντρο ποιο είναι ακριβώς. Ένας αρχαιολογικός χώρος. Βασικός γενικός. Για τους δελφούς μιλάμε μια τώρα. Μια περιφέρεια, ναι. Μια ορισμένη ακτίνα που περνάει κατά προσέγγιση από άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Mm-hmm. Τα τρίγωνα που είναι μέσα στην περιφέρεια αυτή είναι κατά προσέγγιση όλα ισοσκελή. Yeah. Αυτό λοιπόν προκύπτει ως ένα τυχαίο περιστατικό ή προκύπτει ακριβώς βάσει υπολογισμών. Όχι, υπάρχουν οι μετρήσεις που έκανα εγώ 5 χρόνια μέσω δορυφόρων. Ναι. Δεικνύουν ότι είχαν τρόπο να μετράνε και να τοποθετούν, να χωροθετούν τους αρχαίους ναούς, όχι μόνο στον κυρίως ελληνικό χώρο, αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, που μπορούν να πούμε επεκτενόταν σε όλη την Ιδρώγειο. Τι μαθαίνουμε σήμερα, κύριε Μαρκάτε, από την τοποθεσία αυτή, διότι όταν υπάρχουν τόσα πολλά σημεία ανά τον ελλαδικό χώρο, τι μπορούμε να ξέρουμε για αυτά και πώς κανείς μπορεί να βοηθηθεί μέσα από αυτή τη γνώση η οποία έρχεται σιγά σιγά στο φως. Γιατί έχουν υποθεί τέτοια πράγματα αντίστοιχα. Τι εννοείς έχουν υποθεί. Ενώ στο παρελθόν κατά καιρούς έχει υποθεί, όπως είπατε, μη δόκιμα ο όρος τριγωνισμός των ιερών ναών και τι συμπεράσματα βγάζουμε από αυτό το πράγμα.
Με ακούτε? Και δεν... Είπες? Αν με ακούτε, ρώτησα. Ναι, κοίταξε, μεθοδολογία μετρήσεως. Οι Ελλήνες είχαν, αυτό αποδεικνύεται από το βιβλίο του μεγάλου μαθηματικού, φυσικού και μηχανικού Ήρωνος της Αλεξανδρίας, Διόπτρα. Στην Διόπτρα του ο Ήρων μετράει μια διυπηρωτική απόσταση Αλεξανδρία-Δρόμης μέσω των εκλήψεων του ηλίου και της Ελλήνης. Άρα είχαν μεθοδολογία λοιπόν για να μετράνε αποστάσεις και να χωροθετούν. Αυτό νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ούτως ή άλλως. Το ερώτημά μου είναι ελαφρώς διαφορετικό. Οι τοποθεσίες λοιπόν αυτές επιλέχθηκαν. Τοποθετήθηκαν λοιπόν εκεί οι ναοί ή τα ιερά. Και από εκεί και πέρα, τι όφελος είχε ο πιστός ή αν θέλετε ο ευρύτερος ο πληθυσμός που ζούσε στις περιοχές εκείνες ή και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας? Καταρχήν ικανοποιούσε ένα χωροθαπτικό σχέδιο, διότι οι δήμονες, οι μημένοι, γνωρίζαν που είναι οι ναοί του Απόρνος, διότι οι ναοί του Απόρνος, οι διάφοροι ναοί του Απόρνος, κυρίως λίγο κόσμο αλλά και στις Αττικές, συνεδέονται μεταξύ τους. Και όλοι οι ομοειδείς ναοί συνεδέονται μεταξύ τους. Mm-hmm. Αποτελούσε λοιπόν καταρχήν ένα χωροταξικό σχέδιο. Από το άλλο μέρος, ενδέχεται, χωρίς όμως να έχει γίνει περαιτέρω έρευνα, οι ναοί αυτοί να ήταν προβολές αντιστοίχων σημείων αστέρων του ουρανού. Άρα είναι αυτό που λέει ο κ. Παρτογιάννης στο βιβλίο του Ιερή Αστρονομία, Χθόνια και Ουράνια. Είναι αποτύπωση του ουρανού. Ο κύριος. Ο κ. Παρτογιάννης είναι εδώ κοντά μας, σας ακούει. Είναι αρχιτέκτονας, ναι, και έχει κάνει σχετική έρευνα. Κοιτάξτε, το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια, των αποτελεσμάτων του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος στο ΤΕΙΛΑ ΡΙΣΙΣ, ναι, υπό τον τίτλο Ουράνιος Αστροθεσία Ιερών και Ναών του Ελληνικού Κόσμου, τα λέει όλα. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε ένα ολόκληρο βιβλίο το περιεχόμενό του. Γι' αυτό εντάχει, αν μπορείτε να μου πείτε, τι ακριβώς μας δείχνει αυτή η οροθέτηση βάσει του αστερικού χάρτη, του ουρανίου χάρτη. Είπαμε ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω, σου είπα ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω έρευνα, διότι η έρευνα αυτή είναι πολύ δύσκολη και πρέπει να γίνει με συνδυασμό πολλών επιστημόνων, μηχανικών, μαθηματικών, φυσικών, αστρονόμων κλπ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά απλώς εγώ, σαν ερευνητής, διείδα αυτή την δυνατότητα και σαν επεξήγηση ή μάλλον σαν απάντηση στην ερώτηση γιατί πραγματοποιήθηκε αυτό το χωροταξικό σχέδιο σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαρκάτε. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή την αποτύπωση, την γεωγραφική αποτύπωση και την οροθέτηση των ιερών γύρω από ένα ομόκεντρο σημείο. Έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα σε άλλες χώρες του τότε αρχαίου κόσμου? Τι δουλειά έχουν οι άλλες χώρες? Ρωτάω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύγκριση. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, δεν υπάρχει αντικείμενο σύγκρισης. Η επιστήμη, η τεχνολογία γεννήθηκαν εδώ πέρα και αν το Βυζάντιο, για παράδειγμα, ότι μπορούσε να ακολουθούσε την επιστήμη και την τεχνολογία των Ελλήνων, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε Δύση ούτε Ανατολή. Άρα λοιπόν ήταν μία και μοναδική αυτή η αποτύπωση του αστρικού χάρτη. Βεβαίως. Εμείς είχαμε τις επιστήμες, εμείς τα είχαμε όλα. Τη δουλειά έχουν οι άλλοι. Θέλω να σας ρωτήσω, βάσει αυτής της χαρτογράφησης που έχει γίνει, που έχετε επιτύχει και μετά βεβαίως ως συνεχιστής του ΑΕΜΣ του Μανιά, μπορεί κανείς εδώ να... Εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Με τον Θεοφάνη Μανιά ήμασταν και οικογένεια και φίλοι και συνεργάτες κατά κάποιο τρόπο. Το όνομα τριγωνισμό, και όπως εξήγησε προηγουμένως, είναι λανθασμένος ο όρος, διότι ο όρος είναι γεωδετικός. Έτσι. Γιατί τριγωνισμό σημαίνει επικάλυψη μέρους ή ολοκλήρου χώρας με τρίγωνα διακεκριμένα όμως. Εδώ δεν πρόκειται για διακεκριμένα τρίγωνα, είναι τρίγωνα που ανήκουν σε μια περιφέρεια, όπως είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ο Μανιάς έκανε αυτά μετρήσεις επί χάρτου. Βέβαια, αυτές οι μετρήσεις δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να γίνουν επιστημονικώς αποδεκτές, διότι δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή, το 1969, δεν υπήρχαν αρχαιολογικοί χάρτες. Επομένως, ο Μανιάς μετρούσε παραδείγματος χάρη
Στην Άγρα, με την Αθήνα, με τον Παρθενώνα. Ναι. Στην Άγρα το χωριό όμως. Αλλά ο αρχαιολογικός χώρος όμως στην Άγρα απέγγε 3 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Άρα μιλούσε κατά προσέγγιση, λέτε. Τι προσέγγιση, τι είναι να μιλήσει για προσέγγιση. 3 χιλιόμετρα είναι προσέγγιση. Τώρα δεν έχει καμία σχέση. Και δεν μόνο αυτό βέβαια, είναι απλώς ενδεικτικά. Θα σου αφήσω μερικά παραδείγματα για τους ακροατές δηλαδή. Είναι πανοριστικάρι η σημερινή Τανάγρα με την αρχαία Τανάγρα. Είναι το Θεσσαλικό Πίθιο, ο αρχαιολογικός χώρος δηλαδή, με το χωριό Πίθιο. Είναι η αρχαία και η σημερινή Άζωρος. Το αρχαίο και το σημερινό Ηραίων. Νομίζω ότι γίνεται κατανοητό στο συμπέρασμα το οποίο θέλετε να μεταφέρετε. Μετά βγήκε στην αγορά ο Θεσσολάβος, το GPS δηλαδή, εγώ το ονόμασα Θεσσολάβο, και άρχισα να κάνω τις μετρήσεις επί 5 χρόνια συναρτήσεις δορυφόρων και αυτές οι μετρήσεις μπαίνουν στον υπολογιστή και μέσω πολυπλόκων λογισμικών βγαίνουν οι ομόκεντρες περιφέρειες και είναι προσεγγιστικές, διότι τα δύο σκέλη του υψηλού τριγώνου απέχουν, δεν είναι ίσα, είναι προσεγγιστικά. Εγώ, κύριε Μαρκάτε, από τα όσα είπατε, κρατάω ως ένα και βασικότερο πως η οροθέτηση αυτή γίνεται βάση ενός κεντρικού σημείου σε ομόκεντρη, αν θέλετε, κατεύθυνση. Σωστά. Και το δεύτερο είναι η αποτύπωση του αστικού. Ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου. Ας πούμε, οι Δελφοί υπάρχουν 50 περιφέρειες, παρουσιάζει, έτσι, που περνάνε κατά προσέγγιση από αρχαιολογικούς χώρους. Οι περιφέρειες είναι κατά προσέγγιση. Και εκεί πέρα πρέπει μαθηματικός και επιστημονικός να οριστεί και μία διαφορά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, 200 μέτρα, πώς θα πέφτουν οι περιφέρειες μεταξύ τους. Θα σου πω ένα παράδειγμα και για τους ακουρατές. Παραδείγματος χάρη, η περιφέρεια με κέντρο των τους Δελφούς, τον, πώς το λέμε, το κέντρο της γης, τον Ομφαλό. Τον Ομφαλό. Παρακολουθείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, η περιφέρεια με κέντρο τον Ομφαλό, δηλαδή ο Θεσσαλάβος ετέθηκε πάνω στον Ομφαλό και ακτίνα την Αφαία, τον ναό της Αφαίας, Αθηνάς, περνάει από τον Παρθενώνα. Εγώ, μία περιφέρεια. Κύριε Μαρκάτε, παρακαλώ, κλείνοντας λιγάκι αυτή την σύντομη συζήτηση που έχουμε, όλα αυτά καλά, τα γνωρίζουμε σήμερα, τα επανεφευρίσκουμε αν θέλετε ξανά. Το ερώτημα είναι, ωραία, τα μάθαμε. Μετά, τι γίνεται. Ποια είναι η χρήση της γνώσης αυτής την οποία μπορούμε να έχουμε. Κοίταξε, όταν μπορούν οι Έλληνες να κάνουν αυτά τα πράγματα, σημαίνει, όπως λένε τουλάχιστον εγώ προσωπικό στην θεωρία μου, αλλά και άλλοι Ελληνοπρεπείς Έλληνες, ότι είμαστε οι πρώτοι και οι γεννήτρες ανθρωπότητας. Μένως όλα ξεκίνησαν από εδώ πέρα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν βεβαίως. Σήμερα βεβαίως. Απέχουμε βεβαίως. Πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ... Παρακαλώ. Εδώ, εάν στην περιφέρεια το σχήμα λέει για 5 αρχαιολογικούς χώρους και γνωρίζουμε τους 3, με βάση τη γωνία που επιβάλλει και την απόσταση τόξου που επιβάλλει το σχήμα, ναι, μπορείς συγκεκριμένα να εντοπίσεις το χώρο και να κάνεις ανασκαφές να βρεις αυτά τα δύο. Και πού είναι οι υπόλοιποι. Βεβαίως. Άρα δηλαδή αυτό μας δίνει τα πιθανά σημεία των υπολείπων συγκεκριμένων μνημείων ή ναών. Μνημείων που δεν τους γνωρίζουμε τώρα, αλλά μπορούμε να τους βρούμε. Μάλιστα. Να βάλω και κάτι. Μισό λεπτάκι παρακαλώ, να ακούσω τον κύριο Μαρκάτη γιατί στο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Η έρευνα, εφόσον γίνεται με καθαρά μαθηματικά μέσα, έχει δυνατότητα προβλέψεως. Να πούμε το παράδειγμα. Μία περιφέρεια, παραδείγματος χάρη, με κέντρο τον Ομφαλό στους Δελφούς, έστω ότι περνάει από το ναό, από το νησί της Ικαρίας. Έτσι, θα τέμνει το νησί σε άπερα σημεία, δεν είναι. Τώρα μια άλλη περιφέρεια, με κέντρο την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, περνάει και αυτή από, από την Ικαρία και τέμνει την προηγούμενη περιφέρεια. Εκεί. Στο σημείο τώρα της τομής και σε απόσταση περιφερίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, 400 μέτρα, 400 μέτρα λοιπόν με κέντρο, μια περιφέρεια με 400 μέτρα, θα υπάρχει αρχαιολογικός χώρος. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή μας αποδεικνύει πού μπορεί να βρίσκονται χαμένα ή αν θέλετε και καλυμμένα αρχαιολογικά σημεία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι, αν συνεχίσει την έρευνά σας, να έχετε
ουσιαστικές πλέον πληροφορίες. Πάντως, θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και από κοντά να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Καλώς. Καλό βράδυ. Λοιπόν, νομίζω ότι το σχόλιο που κάνατε, κύριε Σπυρίδη, έριξε πολύ φως στην έρευνα που έχει κάνει και ο κύριος Μαρκάτος, ουσιαστική, αλλά κρατάω αυτό που είπατε. Να εντοπίσουμε καινούργια σημεία, τα οποία είτε δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκεί, είτε για τους ΑΒ λόγους δεν τα έχουμε ψάξει. Ο κύριος Τσακρινός, νομίζω, ήθελε να κάνει ένα σχόλιο προηγουμένως. Σας είδα ότι αντιδράσεις. Πέρα από το ότι εδώ πέρα αυτά που ήδη έχουμε βρει κινδυνεύουμε να τα χάσουμε και μας τα καταχώνουν, αυτά που ήδη έχουμε βρει, τώρα πάμε να βρούμε κι άλλα. Τέλος πάντων, κοιτάξτε να σας πω. Έχουμε όμως το πλεονέκτημα. Αυτό νομίζω ότι έθεσε ο κύριος Μαρκάτος. Αυτό είναι και αυτό, και αυτό που δίνει. Και αυτό είναι και το πρόταγμα και πρέπει να είναι πάντα αυτό. Ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στον πανανθρώπινο πολιτισμό. Γιατί είναι μια άλλη ιστορία να το ψάξουμε, να το βρούμε ίσως για κάποιες άλλες εκπομπές. Αλλά σίγουρα είναι η αιχμή του παγκοσμίου πολιτισμού. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος και η Αίγυπτος δεν έχει τις πυραμίδες, δεν έχουν κάποιες αντιστοιχίες. Ναι, αλλά είναι ντε και καλά η Αίγυπτος πολιτισμικά ανεξάρτητη ως προς το φαινόμενο του ελληνικού πολιτισμού. Για μήπως είναι αδελφές. Τίμιος. Ακριβώς. Και κριτίας πάλι. Ακριβώς. Υπόγειες διαδρομές που λέμε. Συνεπώς, θα πρέπει επιτέλους έχοντας αυτή τη συνέστηση αυτής της ιδιαιτερότητας του ελληνικού πολιτισμού που τελικά είναι ο πανανθρώπινος πολιτισμός, αφήνω ενιγματικά κάτι θα πω. Μήπως φτάνουμε σε επίπεδα τέτοια που ήδη έχουν ακουστεί από υπεύθυνους επιστήμονες στη NASA ορισμένα πράγματα. Όπως. Όπως. Ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, τα λεγόμενα Dark Mission Projects. Ναι. Σκοτεινές αποστολές. Οι σκοτεινές αποστολές της NASA, οι οποίες δεν βγήκαν προς τα έξω. Και έχουν ανακαλύψει ότι περίεργο, ότι πράγματα συμβαίνουν αρκετά ιδιαίτερα που ίσως στα επόμενα χρόνια, είμαι πολύ 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 επιφυλακτικός, δούμε ότι δεν είμαστε ακριβώς και μόνοι εντελώς στο σύμπαν. Πάτε αλλού. Όχι, το αφήνω για να καταλάβουμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός πιθανόν, έτσι το ρίχνω, να υπάρχει, να έχει και πιθανότητα μιας κοσμικής διασύνδεσης. Λέω πιθανότητα. Εγώ θα βάλω ακόμη ένα σχόλιο σε αυτό να προσθέσω. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Και ο Καζαντζάκης και ο Καράφης και ο Σεφέρης και ο Σκελιανός Έλληνες είναι. Ήθελα να πω κάτι σε κάτι που είπε πριν ο συνάδελφός μου. Πείτε το κατευθείαν. Ότι έπρεπε να υπήρχε κάποια αιτία που ήταν εκεί οι ναοί και που τους γκρέμιζαν και φτιάχναν και τους χριστιανικούς. Και ήθελα απλά να θυμίσω τον Ανδρόνικο, το μεγάλο μας Ανδρόνικο, ο οποίος πριν πεθάνει είπε ότι κατά την εκτίμησή του η ελληνική γη, ακούστε τι λέει, δεν απεκάλυψε ακόμα τα μεγάλα μυστικά της. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε και όλα αυτά, και ήθελα να έθετα, αλλά δεν πρόλαβα, στον κύριο Μαρκάτο ένα ερώτημα. Εγώ πρωτομοιήθηκα, θα έλεγε κάποιος, σε αυτό που ότι υπάρχει μια προβολή στον ελληνικό χώρο των ιερών από τον αστροφυσικό τον Άγγλο που έγραψε τον άγνωστο Σύριο, ο οποίος είναι και μέλος του Robert Temple. Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος λέει ότι τα ιερά αυτά ανταποκρίνονται με μετρήσεις, ο άνθρωπος είναι και μέλος, που δεν μπαίνουν όλοι, της Royal Association εκεί, της Βασιλικής τέτοιας. Λοιπόν, ανταποκρίνονται στο πεντάγραμμο. Δηλαδή, μόνα τους σχηματίζουν πεντάγραμμο. Καταλαβαίνετε. Μιλάτε για το μουσικό πεντάγραμμο. Το μουσικό πεντάγραμμο, βέβαια. Μάλιστα. Προσέξτε λοιπόν τώρα σε αυτό που λέμε, κυρία Τζάνη, μια μικρή παρένθεση για να ενισχύσω αυτό που λέτε. Ότι ο Ρόμπερτ Έμπλε, στον άγνωστο Σύρο, κάνει μια εκπληκτική έρευνα που μιλάει για μια φυλή χαμένη του Ντογκόν, που περιέργως έχουν και αυτή σχέση με την ελληνική μυθολογία, γιατί γενάρχης τους είναι κάποιος γαραμάς,
ο οποίος έχει Αττική καταγωγή, από την Αττική γη. Μα έρχεται από την Κυριναϊκή Πεντάπολη. Ανοίγεται πραγματικά ένα τεράστιο θέμα. Είναι από την Κυριναϊκή Πεντάπολη αυτός ο κύριος. Αυτό αποτελεί θέμα όχι μία εκπομπής, ενδεχομένως και περισσότερες από μία. Αλλά πρέπει να το αφήσουμε εδώ. Να το αφήσουμε, σίγουρα. Και εγώ πιστεύω. Να πω κάτι, έτσι κλείνοντας τον χρυσούν αριθμό, την αρμονία. Αυτό το πενταγωνικό δωδεκάεδρο που βάλαν σαν πέμπτο σώμα στα πλατωνικά στερεά, θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς γιατί δεν έβαλαν σαν πέμπτο σώμα τον κύβο. Η απλοϊκή απάντηση είναι ότι δύναται αυτό το πενταγωνικό δωδεκάεδρο να εμπεριέχει, να εγγραφούν μέσα του όλα τα τέσσερα. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια. Στην... Λέτε όλα τα τέσσερα. Τα στερεά. Τα τέσσερα στερεά, τα πλατωνικά. Αυτό είναι η πέμπτη ουσία, είναι το πέμπτο. Ο εθύρ, ας πούμε. Που τα περιλαμβάνει ο εθύρ. Αυτό το σώμα είναι το μόνο που στην κρυσταλλογραφία απαντάται με δύο μορφές. Δεξιόστροφο και αριστερόστροφο, την D και L που λέμε. Τι θα πει αυτό. Συμβολίζει το σύμπαν. Ωραία. Οι κοσμολόγοι σήμερα μιλάνε για φωτεινή ύλη και για σκοτεινή ύλη. Αυτή που δεν γνωρίζουμε κάποτε και αυτή που γνωρίζουμε. Κάποτε είπα στον κύριο Νανόπουλο, σε μια περίφημη διάλεξη που μας έκανε στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε ένα συνέδριό της, λέω αυτά τα είπε ο Πλάτωνας, τον 5ο αιώνα π.Χ. Με κοίταξε έτσι με απορία. Του λέω αυτό το σύμπαν έχει ντε και ελ μορφή. Θες την ντε να την πάρουμε για φαινομένη ουσία, σαν φωτεινή. Σωστό. Το ελ θα είναι σκοτεινή. Γι' αυτό διερωτώ με εγώ τι ήξερε αυτός ο Πλάτωνας. Γιατί δεν είπε τον κύβο. Δεν υπάρχει ντε ελ μορφή. Δηλαδή θέλω να σας πω, αν το σκεφτείς λίγο και επειδή αυτός αλληγορικά ομίλει, είναι πολύ σοφό αυτό και κρύβει πολλά πράγματα. Στο τελευταίο συνέδριο που κάναμε στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, πάλι για αυτά τα σώματα, που λέει ο Πλάτωνας, ότι τα τρία εξ αυτών δομούνται εξ ορθογωνίων τριγώνων. Ο δε κύβος εκ τετραγώνων ή ορθογωνίων ισοσκελών τριγώνων, τους είπα ότι ματαιοπονούν οι σύγχρονοι συνάδελφοί μου περί την θεωρητική φυσική και τις υψηλές ενέργειες, ότι δεν θα μπορέσουν τις τέσσερις ενέργειες, τις τέσσερις αλληλεπιδράσεις, να τις συνενώσουν εις μίαν εξίσωση. Τις τρεις τις συνενώσανε. Δηλαδή, το τετράεδρον, το οχτάεδρον και το δωδεκάεδρον, που είναι όλες οι ενέργειες πλην της γης, της βαρύτητος, η βαρύτης, κατά τον Πλάτωνα, δομείται εξ ορθογωνίων ισοσκελών τριγώνων. Μην πείτε σε άλλες λεπτομέρειες, να σας πω γιατί είναι πολύ ωραία, αλλά είναι έννοιες οι οποίες δυστυχώς πρέπει κανείς να τις έχει αποτυπωμένες για να τις καταλάβει κιόλας. Ας τρέξουμε το σπόρο και την άλλη φορά θα έχει φυτρώσει. Ρίξατε πολύ καλό σπόρο για να δούμε ακριβώς το επόμενο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει, που θα έλεγε κανείς ότι, κύριε Σπυρίδη... Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ, κύριε Μπαλτογιάννη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά που συζητάμε και όλα έχουν μια βάση μαθηματική, φιλοσοφική κτλ. Ο πιστός, ας το πούμε, τι σχέση έχει με τους ναούς. Πώς σου φατώ. Δηλαδή, έτσι όπως τα λέμε εμείς, ο πιστός δεν θα έχει καμία σχέση με τους ναούς. Δηλαδή, το ιερατείο δεν ενδιαφέρεται να διώξει τον πιστό να μην έχει επαφή μαζί του. Δεν είπε κανείς, δεν υπόθηκε νομίζω κάνουμε κάτι μια τέτοιο. Πολύ εξειδικευμένη κατάσταση που τελικά οπωσδήποτε το πιστός έχει βγει έξω από αυτή την ιστορία. Αυτά εμπεριέχονται έτσι. Μέσα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο πιστός ίσως τα αγνοεί, αλλά λειτουργούν προς όφελός του. Με τους οποίους ερχόντουσαν σε επαφή με τον πιστό. Μισό λεπτό. Θέλω να ακούσω τον κύριο Μπαλτογιάννη γιατί έβαλε ένα ζήτημα τώρα. Είχε άλλη σχέση ο πιστός εκείνος με τα ιερά του, με τη σχέση που έχει ο σημερινός πιστός με τα ιερά του. Καταλάβατε, ήταν πρέπει εδώ να πούμε στον κύριο Μπαλτογιάννη ότι μιλάνε με τα αρχέτυπα. Οι καλλιτέχνες, οι επιστήμονες, δημιουργοί,
καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες μιλάνε στον κόσμο και με τα αρχιτυπικά σχήματα. Μιλήσαμε τώρα για τα πλατωνικά στερεά. Υπάρχουν τόσα σχήματα γεωμετρικά που σου δημιουργούν την αίσθηση να πας κοντά. Δηλαδή βλέπεις τον Παρθενώνα και θέλεις να πας. Όποιος και να είσαι. Έχει κάποια έλξη σας. Φυσικά. Λοιπόν, κρατήστε αυτά τα πράγματα. Θέλω να ακούσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ σχετικά με το μυστικό του Πλάτωνα. Τι ακριβώς γνώριζε ο Πλάτωνας, ήταν αυτό το οποίο δεν έπρεπε να αποκαλύψει και σε πολλές περιπτώσεις μπορούσε να τιμωρηθεί ακόμη και με θάνατο όποιος το αποκάλυπτε. Give us an example of how these dimensions and the entity of a pebble can make us understand the whole world and probably the secrets that the ancients knew. Plato, by the time he got to Plato, he was writing it down. He followed the instructions we understand from the Pythagorean brotherhood, and the Pythagorean community, I should say, and they would keep certain things to themselves. Pythagoras taught, I'm sure, as he said, this is one. This is both a point and a sphere at the same time. That's obvious. It's two things. So it's paradoxical. And the point is the point of transition between this world we're in and experience and the what we call the metaphysical world, the intelligible world, as it's called. And is that the medium to transport yourself to the metaphysical world? Yeah, that's right. It can be exactly so. And the curious thing is that the modern physicists will not tell us what caused the Big Bang. They completely keep quiet about that, which is a ridiculous paradox in itself, because where did the law of causality begin? Anyway, that's something else. But what we're seeing, if we look at the Big Bang, is how the physical world is born, but the other side of that point, if you take through to the other side, is what Plato called the domain of ideas, that which prefigures everything physical. So what I believe Pythagoras said, he said, okay, consider that to be a point. That is a very mysterious object because it has no dimension. And this is a problem. Like a full stop. Nowhere. Like a full stop, yes, which holds you to silence, which is very interesting. Full stop in a sentence, you have to be quiet. And this is why Plato said it was aretos, which of course... Aretos. That, to stop you from speaking about it. Mainly because if you spoke about it, you'd probably cause more confusion, both to yourself and other people. Not just a selfish thing, but you don't want to confuse other people. So as soon as you bring... What Plato said was the point moved to a second position. So that's the first position of the point, that's the second. So we now have the definition of a line. A line is defined as having a point at each end. If they're connecting by touching each other, there's a line from the center of this to the center of that. So that's a minimum possible line. And then you can also say this could be out here to be a triangle, but it also could be right there to be a triangle. And that is, sorry, this is the first dimension. Where do all these points come from? Well, this is interesting. The points come from multiplicity. In other words, you could say this point is multiplying itself to be there. This world is a world of multiplicity. So essentially what we have here, there are six pebbles altogether interconnected. That's right. This is the idea of actually putting the world together. That's it, exactly. So this is the next element too. Mm-hmm. The beginning of the world is fire. Now we're sitting here with the light on us, which Plato said this is one form of fire. We're breathing air. Now he said that one of the miracles is how did air and fire not quarrel with each other? This is the difference between a cosmos and a chaos. So this is fire, but by the time you put six together like this, this is the symbol for, and one has to understand it being a symbol for. But now with modern molecular physics and so forth, we find atoms in these positions, which is fascinating. And we also have the DNA sequences as well. Absolutely. The DNA, curious enough, is a series of those on top of each other, and they make a spiral. And it's based on the carbon atom, which has got four things, like this has got four. Now, if we want to go from here
to the next figure, we would have to put one on each of these. And if we did so, it would become a cube, and the cube we all are familiar with, because the one we're most familiar with, and that is the cube of Earth. So Plato went through all the elements that we experience, earth, air, fire, and water. But he did keep one a mystery, and that major mystery was the dodecahedron. And the dodecahedron is one which has 12 faces and 20 points. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο το μυστικό τελικά του 12έδρου κάποτε εμφανίστηκε, κάποτε δημοσιοποιήθηκε. Πάντως την απάντηση πιθανότητα σε αυτό θα την πάρουμε αμέσως με το διαφημιστικό διάλειμμα. Τελευταίο λοιπόν ημίωρο της απόψινης εκπομπής, συζητάμε για τα στερεά του Πλάτωνα και γιατί έχουν σημασία αυτά. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Πλάτωνας έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μυστικό το οποίο αφορούσε συγκεκριμένα στο 12έδρο. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σπυρίδη, γιατί τόσο μυστικότητα γύρω από το 12έδρο και τελικά αν έχουμε καταλήξει κάπου σήμερα για τη σημασία του. Δεν ήταν το μυστικό γι' αυτό καθεαυτό το 12έδρο. Κοιτάξτε, ο Πυθαγόρας έστησε ένα μοντέλο, μια θρησκεία, μια φιλοσοφία. Θρησκεία. Και θρησκεία. Συγκεκριμένα, ναι. Βέβαια. Μονοθεϊστική θρησκεία με θεόν την μονάδα, η οποία μονάς και εξ αυτής οι αριθμοί ορίζονται με διαφορετικό τρόπο και θα σας πω από ό,τι τους όριζε ο Θαλής. Ξαφνικά αυτό το μοντέλο το μαθηματικό που στηρίζεται στους ακεραίους αριθμούς, είναι έτοιμο να καταρρεύσει αφή στιγμής ανακαλύπτονται οι μη ακέραιοι αριθμοί. Mm-hmm. Αυτοί οι αριθμοί οι οποίοι είχαν και δεκαδικό μέρος με άπερα δεκαδικά ψηφία μη περιοδικώς επαναλαμβανόμενα, υπήρχανε, αλλά δεν έπρεπε να κοινολογηθούν, να τους μάθει η μάζα. Mm-hmm. Γι' αυτό έβαλε τους πάντες να ορκιστούν στη ζωή τους ότι αυτό δεν θα το κοινολογήσουν σε κανέναν. Τι άλλα, θα άλλαζε δηλαδή τη θρησκεία που είχε φτιάξει ο Πυθαγόρας βάσει αυτού, λέτε? Θα κατέρεε όλη η φιλοσοφία, θα κατέρεε. Μάλιστα. Αριθμός το παν εννοώντας τους ακεραίους αριθμούς. Mm. Και αυτοί οι αριθμοί που δεν έπρεπε να λέγονται άρρητοι, ονομάστησαν άρρητοι, το άρτο στερητικών. Mm-hmm. Δεν είναι το άρρητος με τη σημερινή μαθηματική, με την σημερινή μαθηματική σημασία. Τώρα, μέσα σε αυτά τα άρρητα, κάποιοι επιχείρησαν να μεταφέρουν τις πληροφορίες και καλυμμένες. Όπως? Πρώτος ο Αισχύλος. Ναι, δώστε μας λίγο ένα είδος πληροφορίας, παραδείγματος. Θα σας πω αμέσως. Παρακαλώ. Ο Αισχύλος είχε προσπαθήσει να μεταφέρει πληροφορίες, ξεχάστε λίγο τους αριθμούς, άρρητες από τα Ελευσίνια Μυστήρια, στην τραγωδία «Οι Κέτιδες» και «Προμηθεύς Δεσμότης». Τον τζακώσαν. Mm-hmm. Τον τζακώσαν, τον δικάζουν και τον καταδικάζουν εις θάνατον. Επειδή όμως ήταν μαραθωνομάχος και σαλαμινομάχος και διέπρεσε εκεί, ζωή. Το χαρίσαν τη ζωή, αλλά τον εξωστράκησαν, τον διώξανε. Ξωρία, ναι. Ο Επίχαρμος, ένας ποιητής, μέσα από τα ποιήματά του και τις κωμωδίες του, μεταφέρει τέτοια μυστικά. Ένας που ετσακώθη και εθανατώθη ήταν ο Ύπασος ο Μεταποντίνος. Ο Ύπασος ο Μεταποντίνος μπόρεσε να περιγράψει κάποια από αυτά τα στερεά που τα λέμε πλατωνικά μέσα σε σφαίρα. Mm-hmm. Ο οποιοσδήποτε ασχολείται με τη γεωμετρία του κύκλου και της σφαίρας έχει να κάνει με τον αριθμό 3 και 14. Το 3-14 όμως είναι το π. Το 3 και 14 είναι από τα άρρητα δόγματα. Και καθώς εδίδασκε του ξέφυγε. Και ομίλησε περί αυτού του αριθμού. Mm-hmm. Και του είπαν οι οπαδοί, οι άλλοι εφάρμοσον τον όρκο σου. Αυτός, επειδή γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα, δεν τον εφήρμοσε. Στην πόλη τους μέσα στήσαν ένα κενοτάφιο με το όνομα του Ιππάσου. Και λέει η παράδοση,
Η μία παράδοση λέει ότι τον εθανάτωσαν οι θεοί για να τον τιμωρήσουν διαπνιγμού. Η άλλη παράδοση λέει ότι αυτός επνίγει, πήγε και αυτοκτόνησε. Έρχομαι τώρα στον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας, ασχολούμενος με αυτό το πενταγωνικό δωδεκάεδρο, ασχολείται με τις πενταγωνικές επιφάνειες του. Mm-hmm. Θέλει δε θέλει, ασχολείται με τον χρυσό αριθμό φι. Ο φι ως άρρητος απειγορεύεται τον αληχθεί. Και αυτός όπως και το πει. Βεβαίως. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα άρρητα. Άρρητα έχει πολλά ο Πλάτωνας. Να πούμε και ένα ακόμη του Πλάτωνα, μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Στο Φέδωνα, όπου δίνει συμπτωματικό ότι ο Κεύης και ο Σημείας είναι Πυθαγόροι. Mm-hmm. Και αυτό ενισχύει και μια παράδοση που θέλει τον Πλάτωνα όχι μόνο συνεχιστή τη σοφία του Σοκράτους αλλά και του Πυθαγόρου. Και εκεί λοιπόν από ψηλά σε ένα υποτιθέμενο ταξίδι που κάνει και φτάνει και βρίσκεται πάνω από τον ουρανό της Αττικής, ο Σοκράτης περιγράφει τη γη, τη Γαία, στον Κεύη και στο Σημεία σαν μια μπάλα του ποδοσφαίρου, δωδεκάεδρο δηλαδή, όπως είναι η μπάλα του ποδοσφαίρου, η οποία λέει μάλιστα έχει μια σχέση με τα άλλα ουράνια σώματα ανάλογα με την απόσταση. Διαβάστε το να το βρείτε. Ναι. Δηλαδή δίνει... Άρα δείχνει και τις συμπαντικές γνώσεις που είχαν εκείνη την περίοδο. Δίνει έτοιμο το μάζα 1 επί μάζα 2 διάρκεια τετράγωνο και την κάπα την παγκόσμια σταθερά. Το δίνει έτοιμο. Και έρχονται μετά αργότερα, όπως ο Αρχιμίδης είχε προχωρήσει ένα πυροστικό λογισμό 2.500 χρόνια πριν. Ναι. Τον Λάμνιτς και τον Νεύτωνα. Και τους τα έχουμε δώσει όλα. Και ο Αρίσταρχος στην αστρονομία αντιστοίχως στο ηλιοκεντρικό σύστημα. Και τους τα έχουμε δώσει όλα. Και δεν βγαίνουν να το πούνε στον κόσμο ακριβώς γιατί θα αποδειχθεί ότι η αιχμή του παγκόσμιου πολιτισμού είναι ο ελληνικός. Νομίζω ότι έχετε γίνει απόλυτα κατανοητό στο το θέμα ξέρουν. Αυτό. Κύριε Παλτογιάννη, θα ρωτήσω κάτι και διορθώστε με αν κάνω κάποιο ατόπιμα. Η θεωρία και αν θέλετε όλη η γνώση που κρύβει το δωδεκάεδρο βρίσκει εφαρμογή στους ιερούς ναούς. Έχουμε τέτοια σχήματα από τα οποία αποκλείουν εκεί. Σαν αρχιτέκτονας έχω ασχοληθεί αρχιτεκτονικά με το σχήμα. Αυτό το σχήμα αρχιτεκτονικά από τους αρχαίους μέχρι σήμερα λειτουργεί με την ίδια λογική. Παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω να κατασκευάσω έναν δρόμο, άρα λοιπόν στο τέλος του δρόμου θα κάνω μια παράσταση κτλ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι νομίζω ότι αυτά όλα που συζητάμε είναι πολύ εξειδικευμένα και ο πιστός και ο πολίτης δεν λειτουργεί με αυτά τα πράγματα. Η πολιτεία δεν λειτουργεί έτσι. Μπορεί οι φιλόσοφοι να λειτουργούσαν και να είχαν τους δικούς τους, ας το πούμε, ανθρώπους, με τα συζητούσαν και να... Γι' αυτό και εμείς παρήμαστε... Σε κλειστούς κύκλους. Ναι, αλλά οπωσδήποτε η πολιτεία δεν λειτουργούσε έτσι. Η πολιτεία είχε άλλα πράγματα τα οποία τα λάβανε πολλές φορές υπόψη, πολλές φορές δεν τα λάβανε. Γιατί έπρεπε να προχωρήσει. Δεν μπορεί να ασχοληθεί η πολιτεία με το φι και με το πι. Εντάξει. Άρα λοιπόν στην ουσία μπορώ να πω ότι είχε τους δικούς συμβολισμούς, ο ναός ήταν η οπτική εικόνα της κάθε κοινωνίας, αυτός ο ναός αλλάζει στη χριστιανική περίοδο, άλλη οπτική εικόνα, αρχίζει και διαμορφώνεται με αυτό που συμβολικά ήθελαν να κατασκευάσουν, παραδείγματος χάρη, έτσι, ούτως ώστε ο πιστός καταλαβαίνει τι του κάνεις. Δεν είναι, να δεν προσκληθεί να ασχοληθεί, δηλαδή, να έρθει πιο να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, εάν πράγματι είναι τετράεδρο ή πολύεδρο κτλ. Ωστόσο αυτά τα σχήματα αρέσουν εμάς και μπορούμε να το εξειδικεύσουμε. Ενδεχομένως αυτοί που κάθισαν πάνω και θέλουν να κάνουν κάτι, εξειδικεύανε όλη αυτή την ιστορία. Ο πιστός όμως όχι. Και το ιερατείο δεν θέλει να είναι μακριά από τον πιστό. Δεν μπορούσε, ας το πούμε, να του πει, να πει στον πιστό το φι και το πι. Κάπως όμως επιτέθη... Άλλοι συμβολισμούς. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, ότι το τριγωνικό το αίτωμα του συμβολίζει, ας το πούμε, τον Όλυμπο. Έτσι. Ότι μέσα εκεί έπρεπε να ήταν η παραστάση των θεών. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό το τριγωνικό, παραδείγματος χάρη, με την πάροδο του χρόνου, όσο προχωράμε χρονικά, θα δείτε έχει δυσκολία να σπάσει. Έτσι. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι, γιατί είπατε προηγουμένως ότι ο πιστός προφανώς δεν έλκεται σκεπτόμενος όλα αυτά τα εξειδικευμένα όχι που συζητούσαμε. Έλκεται, δεν τα λαμβάνει υπόψη. Δεν τα λαμβάνει τουλάχιστον ούτε... συνειδητά υπόψη. Όχι, το ιερατείο δεν μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί του με αυτές τις συζητήσεις. Να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό.
Είπατε όμως εσείς και στην προηγούμενη εκπομπή αλλά και σε αυτήν ότι οι ναοί φτιάχτηκαν με βάση κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο νου του αρχιτέκτονα ή των αρχιτεκτώνων. Αυτά όλα λοιπόν τα οποία κατέγραψαν οι αρχιτέκτονες και τα αποτύπωσαν στους ναούς έχουν προφανώς μια ολόκληρη αντίστοιχη φιλοσοφία, μια ολόκληρη θεωρία από πίσω. Άρα γι' αυτό και λειτουργούν στο θυμικό ή στο βαθύτερο επίπεδο του κάθε ανθρώπου, του πιστού. Κοιτάξτε, ο πιστός πρέπει να ξέρει ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, οι κοινωνίες αυτές ήταν κωδικοποιημένες. Έτσι, λειτουργούσαν με κώδικες. Υπήρχε το μαύρο και το άσπρο. Υπήρχε, παραδείγματος χάρη, ότι εάν, ας το πούμε, η ψυχή σου θα περάσει για να την ερευνήσει ο Ροδάμανθης και τα λοιπά, άλλοι που μπορείς να πας στη δεξιά ή αριστερά, να μετεμψυχωθείς ή να πας στον τόπο την πορεία. Είχαν άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη, με τα οποία λειτουργούσα. Δεν λειτουργούσε αυτό το σύστημα που συζητάμε. Αυτό είναι μια εξειδίκευση που μας αρέσει εμάς. Μπορούσα εγώ σαν αρχιτέκτονας να ασχοληθώ με το φι και το πι. Η αναλογία όμως στους ναούς δεν ήταν μόνο το φι και το πι. Mm-hmm. Έτσι, αναλογία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε, ας το πούμε. Γι' αυτό είπατε όμως ότι είχαμε... Αν πάρετε όλους τους ναούς, ναι. Δεν έχουν όλοι αυτοί οι ναοί, ας το πούμε, αυτές τις αναλογίες. Υπάρχουν αναλογίες που υπάρχουν. Πολλές φορές και εμείς ήδη μας αρέσει, ας το πούμε, να προστρέχουμε σε αυτές τις ιστορίες και οπωσδήποτε να προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτή την αναλογία, γιατί εμείς τι θέλουμε να τη φτιάξουμε. Ένα λεπτάκι, μια στιγμή. Δηλαδή λέτε ότι... Δεν υπάρχουν εκείνη επινόηση δικιά μας. Υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν, μπορεί όμως να μην εφαρμόζονται παντού. Ναι, πάντως στο ναό, έστω και αν είναι άσχημος ο ναός, δεν έχει μια... ο πιστός, δεν υπάρχει να πει ο πιστός ότι είναι κακός ο ναός. Ο ναός είναι ναός, είτε είναι κακός, είτε είναι όμορφος ή άσχημος κλπ. Έτσι, γιατί το ωραίο ήταν το καλό. Αναπτύσσεται όμως μέτρο σύγκρισης, κύριε Μπαλτογιάννη. Ναι. Αναπτύσσεται, άμα δεις, ας πούμε, 10 θέατρα και τα δεις τα 10 θέατρα και ανοίγει η ψυχούλα σου και μάλιστα σε αγκαλιάζει το θέατρο και σου λέει, έλα, να σε αγκαλιάσω, να μάθεις, να γίνεις καλύτερος. Ξαφνικά, άμα δεις 150 θέατρα που σε προσκαλούν, δεν μπορείς ξαφνικά να δεις ένα κοτέτσι θέατρο και να πεις, δεν θα πεις, θα πάω, δεν πειράζει που είναι κοτέτσι. Είναι η αισθητική, λέτε. Φυσικά, δηλαδή. Υπάρχει και κάτι άλλο. Οι πόλεις είχαν τα αγάλματα, τα οποία είχαν αντικειμενικό στόχο να προκαλούν ευρυθμία και να κάνουν τους ανθρώπους να μην είναι μελαγχολικοί, διότι δεν επιτρεπόταν, τουλάχιστον στην Αθήνα που έχουμε την νομοθεσία, δεν μπορούσε να βγει, διότι έκανε και τους άλλους πολίτες να νιώνται. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι νοιαζόταν όλοι για τον άλλον. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν θα συμφωνήσω ότι οι άνθρωποι δεν ήταν ενήμεροι. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι... Ήταν επεπαιδευμένοι όλοι αυτοί οι πιστοί. Αφού βλέπανε θέατρο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς εκεί θα σας απαντήσω. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Η ατμόσφαιρα που βίωνε η πολιτική, η πολιτισμική, η κοινωνική, ένας πολίτης της Αθήνας δεν έχει καμία σχέση με, όχι τη σημερινή, αλλά για αρκετές δεκαετίες και αιώνες πριν. Οι άνθρωποι αυτοί μετήχαν σε σχολές και γνωρίζουμε ότι η Αθήνα έβριθε από σχολές και ήταν συγκεκριμένοι πολίτες. Το άλλο που λέμε είναι ότι για να τον εξωστρακίσουν για ένα διάστημα, να του πούνε τράβε μια βόλτα και ξανά, αλλά γιατί δεν μας άρεσε αυτό που έκανες, αυτό δεν μπορούσε να το κάνει κανένας παρά μόνον η εκκλησία του Δήμου, δηλαδή οι πολίτες. Άρα, πώς είναι δυνατόν οι πολίτες να μην ήταν ενήμεροι? Βέβαια, όταν έχουμε την πληροφόρησή μας όχι από πρωτογενείς πηγές για τη δημοκρατία και τον αρχαίο κόσμο, αλλά από συγγραφές πιο πρόσφατες που υπηρετούσαν και άλλες σκοπιμότητες, τότε μπορεί να κάνουμε τέτοια λάθη και να αγνοούμε αυτό που είναι προφανές, το προφανές, ότι από τη στιγμή
που δίκαζε και αποφάσιζε η Εκκλησία του Δήμου έπρεπε να είναι γνώστες. Και να σας πω και κάτι. Είχαν τη γνώση, κατάλαβα. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι το κάλος και στη μορφή και στο μέλος, και λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο για να πούμε τα πειράματα τα τελευταία, και αν το κάνετε να καλέσετε τους συναδέλφους μου από το βιολογικό να σας πούν τα πειράματα που έγιναν με το μέλος, να δείτε τι μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο μέλος, τι καταστροφή μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη μουσική. Μιλάω για τη μουσική. Mm-hmm. Και τι καταστροφή μπορεί να κάνει και τι ευεργεσία μπορεί να κάνει η μουσική, η σωστή. Αυτή η οποία, αν θέλετε, θα έχει και αυτή την αναλογία της χρυσής τομής. Λοιπόν, αλλά κάντε το και καλέστε και τους βιολόγους να σας πούν, να σας φέρουν και τα πειράματα. Λοιπόν, να ακούσω τον κύριο Σπυρίδη, παρακαλώ. Επί των ναών θέλω...